Της Κακομοίρας. Άκουσε τη φιλιά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις τριστέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Παλιρά. Αθλητικό Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4, εδώ στους 95,5. Της Κακομοίρας θα γίνει με τον Γιάννη Τσιράπη στο production. Στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καζαμπάκα στο production. Την Έλλη Πατσίδου στη γραμματιακή υποστήριξη. Τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολη 95,5 των FM. Νέα μέρα για τη Σκόντα, τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων για τη Βόρεια Ελλάδα, την εταιρεία Εσκιάδης Παλοδήμος. Δεκαήμερο υπερπροσφορών. Μοναδικές προσφορές για τα Σκόντα Οκτάβια, τα οποία μπορείτε να τα κάνετε δικά σας, σε τιμές οι οποίες δεν υπάρχουν και δεν είναι αστείο, είναι σοβαρότατο. Χαρακτηριστικά για τα Σκόντα Οκτάβια, το χιλιάρι με κινητήρα βενζίνης, με 120 άλογα, 16.500 ευρώ τελική τιμή. Πάτε, το παίρνετε γιατί είναι τιμοπαράδοτο και φεύγετε. Το ίδιο ισχύει για το Σκόντα το diesel, το οποίο βγαίνει στα 19.590 ευρώ, το 1.600, και το Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου με 19.500 ευρώ τελική τιμή. Θα τα βρείτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, και φυσικά στο 2310-596-690. Τηλεφωνήστε για να μην νομίζετε ότι κάνουμε καλαμπούρι. Οι τιμές είναι αυτές που ακούτε και μπορείτε να το κάνετε δικό σας τώρα που προλαβαίνετε. Έχουμε 4 εισιτήρια για τον αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟ και το Λεμεσό Κύπρου. Γράφετε ΑΜΗ3. Αφήνετε ένα κενό, τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό σας, και το στέλνετε στο 54-344. Τέσσερις από εσάς θα δείτε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με το Λεμεσό Κύπρου στην κλήρωση η οποία θα γίνει λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Ή Λεμεσός είναι. Λεμεσός Κύπρου. Ή Λεμεσός. Γιατί, τι είπα. Θηλυκό είναι. Τι είπα. Το Λεμεσός. Με τη Λεμεσό Κύπρου, οκ. Okay. Μας πούνε ότι ήρθει κανένας φιλόλογος και μας κάνει σωστά. Καμιά μπούκα να πούμε. Εντάξει. Βγήκε κανένας Κύπριος και πει ότι. Πες το ένα, πες το άλλο, πες το παράλληλο, θα κάνουμε για λάθη. Ωραία, σαν μας πήγαμε ποτέ στην Κύπρο για να ξέρουμε πώς είναι να πούμε. Πήγες ποτέ. Τι να πάω να κάνω. Δεν ξέρω. Που εγώ είμαι άνθρωπος που δεν μπορώ τη ζέστη. Τότε με το Μακάριος μπορεί να. Μακάριος. Εσύ είσαι με τους παπάδες. Ποιον μοιάζει ο Μακάριος. Έλα, πού να ξέρουν τα νέα τα παιδιά ποιος το Μακάριος. Ίδιος ο Μάκης ο Τριανταφυλόπουλος είναι. Δεν μου λες. Λέγε. Πόσες φορές έκαψα την Εύβοια. Άντες είναι μορυφούσκα, παίρνεις εκεί τα φάρμακα και κάνεις τα βάρη. Ναι. Εγώ στη θέση σου, Διτσιράπη, ναι, θα ερχόμουν τώρα και θα τον έκανα γκάιντα. Τι γκάιντα να με κάνει, αφού τον προλαβαίνω. Αλλά να σου πω κάτι, μεγαλύτερη κότα από αυτόν που έχω δίπλα μου δεν υπάρχει. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Το λέω προχθές. Αντέλα να κάνουμε. Σιγά μην κάνεις προπόνηση. Πάμε, ναι. Κάνω ζέσταμα. Τι κάνεις και ζέσταμα, με δουλεύει. Ναι. Λοιπόν, να μην στα πολύ λόγο. Αφού η προπόνησή σου ζέσταμα είναι. Κάνω κανονικά το ζέσταμα, περιμένει αυτός. Λέει πόσα μέτρα είναι. Το λέω μετρημένα 258-260. 280 είναι. Ο άλλος το είπε. Το μέτρησε ο άλλος. Εγώ το έχω μετρήσει, φίλε. Με τι το μέτρησες εσύ. Με το κινητό. Με το κινητό μέτρησες. Με εφαρμογή η οποία μετράει, βεβαίως. Έχω λόγο να σου πω. Εντάξει, αυτός είπε. Ξεκινάμε. Το λέω, κοίταξε να δεις. Ένα θέμα μόνο. Να ξέρεις εδώ κυκλοφορούν και φίδια. Αμάν. Με βλέπει και τι, θα βγεις έτσι γυμνός. Λαφιάτες είναι, ρε. Τι άμα κάνουν. Δεν έχει οχέ. Ξέρεις άμα είναι λαφιάτες ή οχές. Η οχιά, ρε φίλε, έχει το ζιγζάκ πάνω. Και τι θα περιμένω. Όταν το δω το φίδι, θα ξέρω άμα κάνει ζιγζάκ. Εγώ. Πέρα από το καλαμπούρι. Τι καλαμπούρι. Όχι, ζιγζάκ όλα τα φίδια. Θα φοβάμαι τα φίδια, δε. Όλα τα φίδια κάνουν ζιγζάκ. Τι κάνουνε. Όλα τα φίδια όταν έρπονται κάνουν ζιγζάκ. Άλλο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι. Α, γι' αυτό δύο Αριανοί που ερχόταν από εδώ κάνανε κύκλους. Για τα φίδια σου λέω. Σταμάτα. Ναι. Λοιπόν, το φίδι, ναι, έχει ζιγζάκ σχηματισμό στην πλάτη. Τι έχει ζιγζάκ. Στην πλάτη, ναι. Τι έχει, και έχει πλάτη. Τριγωνικό κεφάλι. Τριγωνικό κεφάλι. Τριγωνικό το κεφάλι. Φίδι. Τριγωνικό, ναι, ναι, ναι. Δεν τετράγωνο. Σαν το δικό σου να πούμε. Όχι. Ναι. Όχι, όχι.
Και να μην στα πω λόγο, εγώ πήγαινα κανονικά με τον Ξινό. Εκεί πέρα περπατούσαμε, τρέχαμε, αυτός από μέσα, από την εσωτερική γραμμή. Σου λέει κάτσε μην πεταχτεί κανένα φίδι και με δαγκώσει το πισινό. Αν να χαθείς απίθανε. Περπατούσα ρε κανονικά. Τα έκανα τα χιλιόμετρα που σου λέω. Περπατώντας τα έκανες βέβαια, έτσι πρέπει να κάνεις. Κάθε μέρα. Και χαλάρα. Ναι. Όχι τρελά πράγματα. Μετά πήγες κάπλησες 8 τσιγάρα, 9. Το ότι έβαλες να πούμε στο πνευμόνι σου, το έβαλες πίσω μετά. Πλάκα. Με πατέντα και ηλίθεια μετά. Βλάκα. Ευχαριστώ και ανταποδίδω. Πάει λοιπόν, περπατάκι μετά καπνίζει ο Βλάξ. Να πω ότι το αθλητικό Μετρόπολης 95,5 έχει μια απίστευτη, μοναδική, φανταστική προσφορά για εσάς. Τι έχει? Οι οποίοι μας ακούτε, χωρίς να δώσετε ούτε μισό σεντ. Σεντ. Όχι ευρώ, ούτε μισό σεντ. Τι δίνει? Λοιπόν, 60 τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν διπλά εισιτήρια. 60 και 60, 120 δηλαδή. Άτομα. Ναι. Ναι. Θα πάνε στις σποράδες και θα γυρίσουν. Θα φάνε στις σποράδες. Θα πάνε στις σποράδες. Από λοιπόν, πού θα φύγουν? Από Θεσσαλονίκη, γιατί πλέον υπάρχει. Υπάρχει πλοίο. Η Hellenic Seaways. Όχι πλοία. Απίστευτα σκάφη. Εδώ. Κούκλα. Έλα. Άλλο να τα βλέπεις. Τώρα μιλάμε τώρα για τις. Τι να σου πω τώρα. Η Ferrari του. Των πλοίων. Μάλιστα. Λοιπόν. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι το εξής. Μπαίνετε στο metrosport.gr, στο site μας. Site. Ή μπαίνετε στη σελίδα στο Facebook, στο αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5. Υπάρχει μια φόρμα όπου πρέπει να βάλεις ονοματεπώνυμο, περιοχή, ηλικία, κινητό και email. Καθημερινά, 9 και 20, 12 και 20 και 7 και 20, κληρώνεται ένα όνομα. Κωστής Ραπτόπουλος στις 12 και 20. Πρέπει στα επόμενα 30 λεπτά που θα ακούσει το όνομά του να επικοινωνήσει με το αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Θα πάρει τηλέφωνο δηλαδή. Με τηλεφωνή βγαίνει και αυτόματα κερδίζει το εισιτήριο, το οποίο είναι διπλό, είναι αξίας 196 ευρώ. Ωραίο. Για, τον, για αυτόν και τον καλό του, την καλή του, αναλόγως τι καπνών φουμάρει ο καθένας. Λοιπόν, οι νικητές μπορούν να εξαργιάσουν το εισιτήριό τους μέχρι και τις 5 του Σεπτέμβρη. Καλά είναι. Ω, πάει και φθινόπωρο μετά. Αυτό σου λέω. Εντάξει, μια χαρά. Κοίταξε, άμα είναι παοξίδες, δύσκολα θα πάνε 5 και 4 του Σεπτέμβρη, γιατί έχουν Champions League κτλ. Αργιανή άμα είναι, που ξεκινάει η Β' Εθνικούλα. Τέλη Σεπτεμβρίου μπορούν να πάνε. Βεβαίως. Οι Ηρακλήδες δεν ανησυχούν, γιατί καλό είναι να πάνε διακοπές μόλις διαπιστώσουν ότι η ομάδα εξαιτίας του Καναδού δεν κατεβαίνει στο πρωτάθλημα. Μια χαρά θα κατέβει στο πρωτάθλημα. Καλά, η ομάδα. Καλά. Με τον Κοφίδη προπονητή, τον Λάκη Παπαϊωάννου γενικό αρχηγό. Όλα θα περάσουν σε ένα καλό δρόμο. Κύριε, μπορώ να μιλήσω. Μισό λεπτό. Κύριε, να μιλήσω. Μισό. Θα μιλήσω πέρα από χορηγό. Οι οπαδοί του Ηρακλή την κάνουν γαργάρα. Γιατί ένα άτομο είναι να τσακώσουν για να εκπέσει η διοίκηση, δεν το κάνουν. Βγαίνουν εδώ, κάνουν τους νταΐδες. Τέλος πάντων, πες εσύ ό,τι θες, εγώ θα ακούσω να πούμε. Λοιπόν, το deliveras.gr και σε application για όλα τα smartphones, το οποίο παρέχεται εντελώς δωρεάν. Έτσι, αν πεινάτε πολύ, παραγγέλνετε από το δρόμο μέσω του application και απολαμβάνετε την παραγγελία σας μόλις φτάσετε. Πεινάς, deliveras και σε application. Εύκολο. 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 Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ παίζει φιλικό σήμερα. Ναι. Σήμερα δεν είναι. Όπως την προηγούμενη εβδομάδα θα το δεις, φαντάζομαι. Οπωσδήποτε θα το δω, γιατί είναι πρόβα τζενεράλε. Δηλαδή οι ρεπορταζάκιδες του ΠΑΟΚ λένε ότι πιθανότατα να χρησιμοποιήσει τα 9 ενδέκατα ή και την ίδια ενδεκάδα με αυτή που θα πάει να φύγει. Αφού την άλλη εβδομάδα, ρε φίλε. Ναι. Παίζει. Ναι. Με τον Άγιαξ. Ωραία. Έχει περιθώριο για να κάνει. Πιθανό θα κάνει σχηματισμούς. Το λογικό είναι να δούμε πρόβα επίσημου αγώνα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εγώ άλλο θέλω να πω. Να μπεις. Λοιπόν. Και θα το βουλώσει, γιατί. Ναι. Είσαι. Ναι. Κακιάφαρα. Ναι. Λοιπόν, παίζει ο Παζιάννα. 8 η ώρα. Ο οποίος έπαιξε ένα υπέροχο παιχνίδι την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Γουστάραμε 3 γκολ. Πολλές ευκαιρίες χαμένες. Ναι. Και η ομάδα πήγε μια χαρά. Ναι. Σήμερα παίζει στην Νορβηγία. Ναι. Δεν το δείχνει κανένα κανάλι. Βεβαίως. Γιατί ρε κερατάδε, δηλαδή, συγγνώμη. Μισόλυτο. Το κρατικό κανάλι που το πληρώνουμε όλοι. Μισόλυτο. Μια ομάδα παίζει καλό ποδόσφαιρο. Περίμενε, ρε φίλε. Ναι. Φερμουάρ λίγο. Ναι. Γλύφτη του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, παίζει ο Παζιάννα. Δεν πρέπει να δούμε Παζιάννα, ρε μάγκες. Πληρώστε. Δεν πληρώνουμε μέσω τη ΔΕΗ την ΕΡΤ. Δείξτε ρε το παιχνίδι. Τι σα ζήτησαν από την Νορβηγία για να δείξει το παιχνίδι. Δεν έχει ψυχή ο Παζιάννα. Δεν έχει φιλάθλου. Τι δεν έχει? Φιλάθλους δεν έχει. Ο Παζιάννα, φίλε, πριν από χρόνια. Ναι. Έπαιζε ένα παιχνίδι το οποίο είχα παρευρεθεί. Πού? Στη Νέα Φιλαδέλφια με το Εγάλιο. Ναι. Και είχε καμιά 15.000 γιάνιωτες. Ναι. Ωραία. Είχα πάθει την πλάκα της ζωής μου. Πολύ ωραία. Και κέρδισε ο Παζιάννα και ανέβηκε. Ωραία. Να απαντήσω.
Έπαθα πλάκα. Δηλαδή στην Αθήνα. Να απαντήσω, ρε. 15.000 ήταν πιο πολύ από του Εγαλεώτε. Να απαντήσω, ρε. Το θυμάσαι το παιχνίδι. Ναι, εγώ και δεν το θυμάμαι. Πότε έγινε. Προχώρα, ρε, προχώρα. Πότε πήγε εσύ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ποτέ, ρε, δεν ξέρω που, ούτε καν που πέφτει. Εγώ εδώ. Εγώ Τούμπα Χαριλάω πηγαίνω εγώ. Γιατί να δείξει τον Παζιάννα το κρατικό κανάλι. Εσύ τι λες, δεν πρέπει να το δείξει. Όχι. Παραμεθόριος περιοχή, είναι μακριά από την Αθήνα. Έξω από τα Γιάννενα, σιγά μην κάτσει να δει ένα 3-0 μια ανατροπή. Δεν θα έχει θεαματικότητα. Οπότε κρίνει ότι είναι αντιεμπορικό. Εσένα μα έκανε στέλεχος καναλιού να πάει να δώσει λεφτά να δείξει την Νορβηγία τον Παζιάννα. Κάνει ένα τεράστιο λάθος. Δεν κάνω κανένα λάθος. Η ΕΡΤ είναι κρατικό κανάλι. Ναι. Θέλοντας και εμεί. Έσοδα δεν πρέπει να πάρει. Θέλοντας και εμεί. Ναι, ναι. Το πληρώνει και εσύ. Ναι, ναι. Το πληρώνω και εγώ. Ναι. Το πληρώνουμε όλοι μας, ναι. Ακόμη και αν έχει στάβλο. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί... απαιτώ λοιπόν από την ΕΡΤ, ναι. Πέρα από αυτά τα οποία κάνει στην Αθήνα, ναι. Με το καλοκαίρι στην ΕΡΤ, στο προάβλιο της ΕΡΤ και κάνει μαζί με το Δήμο εκεί. Ζηλεύεις που δεν σε πήραν στην ΕΡΤ, ε? Δεν προσπάθησα να μπω στην ΕΡΤ ποτέ. Και θα προσπαθούσες αφού δεν είσαι κομματόσκυλο, δεν θα έμπαινες. Ακριβώς. Αλλά... τιμή μου αυτό που είπες. Τιμή σου όταν είσαι με τον Πασόκ, ξεπέρασες τα Πασόκ. Δεν ήμουν με κανένα Πασόκ. Στην ΕΡΤ δεν μπόρεσες να μπεις. Δεν ήμουν με κανένα. Κρίζεις τώρα να πούμε. Αυτούς οι οποίοι κάνουν αγώνες για την ελεύθερη ραδιοφωνία δεν έχεις δικαίωμα να τους κλεβάζεις. Μάλιστα. Ποιο χλεβάζω. Εγώ ποιο χλεβάζω. Άκου τους λέω τώρα. Ποιο να πεις. Λοιπόν. Ναι. Είναι υποχρεωμένη η ΕΡΤ, έτσι λέω εγώ. Ναι. Να μεταδώσει τον αγώνα του Παζιάννα. Ναι. Υποχρεωμένη είναι. Ναι, ναι, ναι. Και είναι μεγάλη ξεφτύλα, ναι. Που δεν δείχνουν το παιχνίδι. Έλα. Πόσα ρε του ζητήσανε για να δείξουν το παιχνίδι του Ορφηγή. Λοιπόν, πολύ καλά κάνει. Όπως το λες για ένα 3-0. Πόσα του ζητήσανε. Είναι αντιεμπορικό παιχνίδι και κανένα ελεύθερο κανάλι ή συνδρομητικό δεν δίνει χρήματα για να το μεταδώσει γιατί δεν θα τα πάρει. Είναι ελληνική απλό. Ομάδα. Είναι παραμεθόριος περιοχή για τους Αθηναίους. Και τι σημαίνει παραμεθόριος. Σημαίνει ότι από το Λάρισα και πάνω δεν του νοιάζει. Αυτή είναι η ΕΡΤ. Εσύ τώρα, όταν έκανε αγώνα για να ξανανοίξει η ΕΡΤ, φάτη στη μάπα τώρα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, λέγε. Οι φίλοι ακροατές οι οποίοι ακούνε, αν έχουν χρόνο, καλοσύνη. Καλοσύνη. Καλοσύνη, λίγο καλοσύνη μέσα τους. Να πάρουν από σένα λίγο. Να πάνε στο Ιπποκράτιο να δώσουν αίμα για τον κύριο Σπανόπουλο Φραγκίσκο, ο οποίος εγχειρίζεται αύριο στον Άγιο Λουκά. Το λέω για μία ακόμη φορά. Πηγαίνετε στο Ιπποκράτιο, δίνετε. Μόνο στο Ιπποκράτιο. Ναι, ναι, ναι. Μόνο. Στον Άγιο, δίνεται αίμα για τον Φραγκίσκο Σπανόπουλο, ο οποίο νοσηλεύεται στον Άγιο Λουκά. Τέλος. Εντάξει. Οποιαδήποτε ομάδα είμαστε. Οποιαδήποτε ομάδα είμαστε. Αλλά πρέπει να πάμε στο Ιπποκράτιο. Να βοηθήσουμε. Μάλιστα. Όλοι. Ωραία. Και ήρθε η ώρα να σου αποκαλύψω. Αποκάλυψε. Για ποιο λόγο κόπηκε ο φάκελος για την πανελλήνια τηλεοπτική άδεια του Ιβάν Σαββίδη. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Έμαθα λεπτομέρειες. Εσύ, έκανε ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει καλύτερο. Για να ακούσω. Ποιος το έκανε το φάκελο. Δεν ξέρω. Ο Γιάννης Τάκης. Ο. Ο Γιάννης Τάκης. Ο τι. Πώς να παρέμβει. Τι δουλειά κάνει ο Γιάννης Τάκης. Άμα δεν σε κόβει λίγο. Άμα ρωτάς κιόλας. Τι να σου πω. Τι δουλειά κάνει ο Γιάννης Τάκης. Φακέλους που κόβονται από την Επιτροπή Αδειοδότησης. Βλαμμένε, ευλαμμένε. Μας έκανε και κρυώσαμε. Ο Γιάννης Τάκης το έκανε το φάκελο. Ναι. Τι κρυώσαμε, ρε βλάκα. Κρυώσαμε. Επειδή δεν σου κόβει δράμη, δεν έχεις μυαλό δεν μέσα. Έχω, αυτοί που και τώρα, δεν μπορεί να πιάσει. Αυτοί τώρα που ακούνε, νομίζει πιάσαν τίποτα από αυτό που είπες. Να το κρατήσουν για να μην του φύγει. Ναι, τι ήταν αυτό τώρα που είπες. Α, χιούμορ ήταν. Ναι, ρε φίλε, το δικό σου είναι εκπληκτικό. Όχι, δεν είναι το δικό μου. Εμείς είμαστε οι βλάκες και εσύ ο έξυπνος. Όχι, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Εμείς είμαστε οι ζαβοί και εσύ ο έξυπνος. Τώρα έκανε χιούμορ για να. Όχι, όχι, μια βλακία είπε. Μια βλακία είπε. Όχι, δεν σε ρωτάω. Μια βλακία είπε. Θα το δεις στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Φυσικά. Για το λόγο ότι πρέπει να έχεις εικόνα. Να έχουμε μια εικόνα εκεί, το κεντρικό. Πριν το επίσημο παιχνίδι. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Βέβαια. Για πες μου σχηματισμό, τι περιμένεις να δει. Μη ρεύεσαι, ρε κόκκινε, μη ρεύεσαι. Τι έκανες. Έχει μια σουρωτή από τη μια, ένα νερό από την άλλη, ένα νερό από την άλλη, ένα καφέ με 4 κιλά κρέμα. Τι ήρθες εδώ πέρα να πεις να κάνεις. Να φας ήρθες να πούμε. Άμα στο φέρω στο κεφάλι. Τι να με φέρεις, να τρως που είναι σε αυτό το πράγμα. Κρίμα το μπουκάλι. Να σου πω κάτι. Πώς το πίνεις αυτό το πράγμα. Σουρωτή πίνω. Τι πιο βαριά από σέρα. Κάθε μέρα πίνω σουρωτή. Φυσικό μεταλλικό, ανθρακούκο μεταλλικό. Εμένα μου κάθεσαι στο στομάχι εδώ. Εσένα τι δεν σου κάθεται στο στομάχι. Εσύ. Εσένα. Ναι. Σε ενοχλούν τα πόδια σου. Σε ενοχλούν τα ουρητικά σου. Σε ενοχλεί ο πισινός. Σε ενοχλεί ο μπροστινός σου. Τα μαλλιά σου εγκατέλειψαν, δεν επιστρέφουν. Σε ενοχλεί η μύτη σου. Σε ενοχλεί η γύρη της άνοιξης. Σε ενοχλεί το σύννεφο του φθινοπόρου. Σε ενοχλεί το κλιματιστικό του καλοκαιριού.
Συνοχλούν οι νυφάδες αν είναι άσπρες ή είναι λίγο πιο καφετή. Υπάρχει ρε κάτι που δεν σε ενοχλεί? Ανάποδε άνθρωπε. Το άνθρωπε τρόπος που λέγεται. Υπάρχει κάτι που δεν σε ενοχλεί? Με ενοχλούν πολλά ρε φίλε. Τι δεν σε ενοχλεί πέρα? Εκεί είναι αυτό η κατάσταση. Ένα που δεν σε ενοχλεί πέρα. Τεκές είναι εδώ. Ρε βλαμμένε, ένα που δεν σε ενοχλεί. Τι είναι τεκές? Ένα που κάλλει σόδα είναι. Σου ρωτεί Θεσσαλονίκη. Α, μια διαφήμιση δεν βάλανε κι αυτοί. Θα τους κάνω εγώ τζάμπα, δεν πειράζει. Λοιπόν, φυσικό μεταλλικό νερό Θεσσαλονίκη. Κακό είναι. Πιο βαρύ από το κεφάλι σου είναι αυτό. Βαρύ πράγμα. Αν δεις τι περιέχει, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Ναι, τα ιχνοστοιχεία και τα μέταλλα που έχει μέσα. Μέταλλα. Βεβαίως. Βαριά θα είναι τα μέταλλα. Μάλιστα. Ξέρεις τι είναι τα βαρέα μέταλλα. Άσε με ρε κόκκινε μεσημεριάτικα. Ακούει κανένας χημικός και θα πηδηχτεί από το παράθυρο. Παίζει ο Πάο και η ομάδα σου διέλυσε να πούμε. Η ομάδα μου. Διέλυσε η ομάδα σου. Για την ομάδα της καρδιάς μου τα έχω πει. Εγώ τα είπα. Δεν τα λέω τώρα. Μπράβο. Εγώ δεν τα λέω τώρα. Συγχαρητήρια, τέλος, πάει. Θέλω να σου πω για τον Ηρακλή και θα ξεκινήσω. Δεν θέλω ρε φίλε άλλο Ηρακλή. Όχι, Ηρακλή σου λέω. Δεν θέλω άλλο Ηρακλή. Μπουκουβάλας, τέλος. Τι τέλος? Τέλος από τον Ηρακλή. Η μόνη περίπτωση να γυρίσει αν σήμερα πάει ή το Γερμανός ή το Καναδός και τους κάνουν τα 50. Ποιος είναι ο Γερμανός? Ο Νίκος. Ποιος Νίκος? Ψάξε να μάθει. Δεν ξέρω. Ο μάνατζερ που τον βοηθάει οικονομικά το Παθανασάκη. Ναι. Αν του δώσουν τα 50. Ναι. Ναι. Δεύτερον, ναι. Κύριε Νίκο και κύριε Παπαθανασάκη, ο Χουάντερσον για να μείνει δεν μένει με 14 χιλιάρικα, θα του δώσετε τα χρήματά του. Mm. Από τον Δεκέμβριο, ο κύριος Σπύρος λέει στον Χουάντερσον ότι είναι συνέχεια σε meeting. Πολλές δουλειές έχει αυτός ο άνθρωπος. Όλο σε meeting είναι και δεν μπορεί να του δώσει τα λεφτά του. Χώρια που τον πετάξαν έξω από το σπίτι, από το ξενοδοχείο και διασύρεται ο σύλλογος συνεχώς. Λοιπόν, δώστε τα λεφτά του. Κοιτάξτε τι θα γίνει με το Μοντέιρο και το Λεωζίνιο να μην φύγουν. Κάτι και δύο-τρεις μεταγραφές γιατί αύριο φεύγουν. Ο Μάνος, γιατί δεν δίνει κανένα φράγκο να μείνει κανένα παίκτη. Ο Μάνος. Ναι. Ρώτα τον. Τόσα εκατομμύρια. Ρώτα τον, ρε φίλε. Ρώτα τον, ρε φίλε. Ρώτα τον, ρε φίλε. Να δώσει γιατί, για λογαριασμό του Παπαθανασάκη. Για να τα πετάξει. Όχι, εγώ αν μου έλεγε ότι θα δώσει, θα τον έλεγα μη δίνει. Εντάξει. Εγώ αν τον έλεγα μη δίνει. Αν είναι για την ομάδα, τα δώσει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αν τα δώσει, όλα καλά. Δεν μου λένε κόκκινε. Ο Μπουκουβάλας, ποια ομάδα τον ζήτησε να πούμε? Δεν ξέρω. Υπάρχει καμία? Δεν έχω γνώμη. Τι δεν έχεις γνώμη, ρε κόκκινε? Δεν έχω, πραγματικά δεν ξέρω. Παρουσιάζουν τον Μπουκουβάλα και τι καλό παιδί. Σου και είπα... θα είναι τελευταία. Αυτή θα ξέρω να περιμένω κτλ. Ρε Μπουκουβάλα, σε ζήτησε κανένας? Ρε Μπουκουβάλα, σε ρωτάω. Ο Μπούζος το ρώτησε. Σε ζήτησε, ρε κανένας? Τι βάει, βάει, βάει. Βάει, βάει, βάει. Σε ζήτησε ομάδα καλύτερη από τον Ηρακλή? Δηλαδή, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Τρίπολη. Σε ζήτησε? Γιατί δεν είδαμε πουθενά ότι. Τον Μπουκουβάλα τον θέλει ο Τάδε, αλλά αυτός περιμένει τον Ηρακλή. Παρακάτω. Άιντε με αυτό τον Μπουκουβάλα. Ο Χουάντερσον φεύγει. Τον κάνουμε Ντάνι Άλβες να πούμε. Λέγε, παρακάτω. Λέγε. Ο Χουάντερσον φεύγει, δεν έχει σκοπό να μείνει. Εντάξει, πάρτε τον Παντί πίσω. Να δεν τα βρήκε με τον Άρη. Πάρτε τον Παντί. Δεν τα βρήκε στον Άρη. Να φάει γλυκό ψωμί. Ρε Παντί που πα και μπλέκει. Γιατί ο μικρό που έχει ο Ηρακλής ο Έλληνας κακός. Πώς το λένε? Πολύ καλό είναι. Πώς το Γιαννίκο Γλου. Ο Γιαννίκο Γλου. Ναι. Βάλτε τον Γιαννίκο. Εξαιρετικό. Βάλτε, ευκαιρία είναι. Όταν μια ομάδα είναι τη πείνα, ευκαιρία να βγάλει κανένα ταλέντο. Βάλτε τον Γιαννίκο Γλου. Φυσικά. Φυσικά, βάλτε τον Γιαννίκο Γλου. Η Βέρεια που υποτίθεται δεν έχει λεφτά. Ναι. Κλείνει παίκτες τον ένα μετά τον άλλο. Για του πληρώσει, νομίζει? Του κλείνει πάντω. Πράσε τι κλείνει. Του κλείνει. Α του κλείνει. Ρε φίλε, είσαι Ηρακλειδέας τώρα. Και ακούς όλα αυτά τα πράγματα. Σε τι να ελπίζεις? Σε τι να ελπίζεις? Στον απομηχανή Θεό. Σε τι να ελπίζεις? Πες, ειλικρινά. Απλά βάλε μια φωτογραφία του Πέτρου Θεοδωρίδη. Προσκύνα κλαίγε. Ο Θεός να τον αναπαύσει. Εντάξει, τι να πεις. Η καλύτερη ομάδα στην ιστορία του Ηρακλή ήταν του Πέτρου Θεοδωρίδη. Εγώ σα το είπα χρόνια τώρα. Η καλύτερη ομάδα. Πέτρο θα λέτε και ήταν θα κλαίτε. Αυτή η οποία ναι. σήκωσε το κύπελο Ελλάδος το 1976. Ναι, όχι. Ό,τι και να λέει. Αυτή που πήρε τίτλο ήταν η καλύτερη. Τίτλο πήρε. Τίτλο πήρε. Πήρε κορόιδευε εσύ, Αρπετόπουλο. Πήρε, 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 βέβαια. Αυτή που πήρε τίτλο ήταν η καλύτερη. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι λες εσύ. Έτσι λέω. Και τα ξέρεις πολύ καλά με το συγχωρημένο που τα μιλήσαμε. Τα λάθη του είχε τον ανδρισμό και τα παραδεχότανε. Μάλιστα. Εντάξει, εγώ γι' αυτό τον εκτίμησα πολύ. Μπράβο. Γιατί τα λάθη του τα παραδέχτηκε. Τον εκτίμησε γιατί σε τάιζε ψάρια, γι' αυτό τον εκτίμησε πολύ. Άμα φίλε, ναι. Η διαφορά μας ποια είναι? Για να ακούσω. Εγώ δεν παραμυθιάζω ποτέ κανένα. Ό,τι ισχύει, ισχύει το λέω όπως είναι. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Το έχω πει ήταν. Άλλη μια φορά, θα το πω για δεύτερη. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Πρώτη αγωνιστική παίζει Ηρακλής Πανσεραϊκός. Ναι.
Με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει: τι έγινε, μωρή Σατανόγρια, έτσι με φώνες, το ξέρεις. Τον λέω: θα κάνεις ένα φλόκο πρώτη αγωνιστική, τώρα μου ξέρει, μην έρθεις καλύτερα. Και έβαλε στοίχημα. Και μου λέει: 10 χιλιάρικα εγώ, 2 εσύ. Ναι. Και το λέω: έκλεισε. Ναι. Πού να τα δώσεις τα 2 χιλιάρικα, λέω: πού να σταφέρω. Ναι. Καταρχήν υπάρχει μάρτυρας. Ο Δημήτρης ο Φιλίππος ο γιατρός, οπότε σταμάτησε να λέει βλακίες. Ποιος Φιλίππος? Ο καρδιοχειρούργος. Πού να βρεις γύφτο 2 χιλιάρικα να δώσεις στοίχημα. Τον λέω: πού να έρθω να τα στήσω, και μου λέει: έχεις πρόσωπο. Τι έχεις? Έχεις πρόσωπο. Όχι, έβαλες να κλαις. Τα βρω τα 2 χιλιάρικα. Έχεις πρόσωπο. Ναι, βέβαια. Έχεις πρόσωπο. Δίνουμε ραντεβού Δευτέρα, χάνουμε ένα 2. Το δάγκωσες και από πάνω. Δίνουμε ραντεβού στη Μαύρη Θάλασσα. Και τον δάγκωσες κιόλας. Σε κέρασε τα φαγητά. Πάω να του δώσω τα λεφτά. Άσε ρε τώρα. Πάω να του δώσω. Δεν τα δέχεται. Στην τσέπη σου 4 μαστίγες χόλιστη. Δεν τα δέχεται. Κοίταξε, επειδή μιλάς για άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή, κάνε πλάκα για ό,τι άλλο. Τι πλάκα, δεν τα δέχτηκε τα χρήματα. Τι δέχτηκε, αυτό που δεν θα και όταν πήγα να πληρώσω και το τραπέζι. Τι να πληρώσεις? Όταν πήγα να πληρώσω στη και το τραπέζι. Στη μαύρη θάλασσα. Ναι. Στη μόνη μαύρη θάλασσα. Με είπε ο Αλέκος, είσαι τρελός, θέλω να το χάσω ο πελάτη. Ναι. Την έβγαλε δηλαδή τζάμπα. Κάνα 200 τον πήρε. Λέω εμ δεν πήρε τα χρήματα που έχασα από το στοίχημα. Εμ μου έκανε και το τραπέζι. Εγώ αυτό που με έκανε. Καλαμάκι σε πήρε. Εγώ αυτό που με έκανε το τραπέζι, φίλε. Ναι, ναι. Και το έκανε όμως γιατί γούσταρε, γιατί να βλέπει τα μούτρα μου έτσι να τρελαίνονται. Ναι, τι. Εντάξει, τον τιμώ και τον εκτιμώ. Βέβαια. Εντάξει, με τα σκουπίδια δεν ασχολούμαι. Πάμε σε διάλειμμα. Σε κόψαν το μεροκάματο, δηλαδή τα σκουπίδια. Μεροκάματο παίρνω μόνο από εδώ, φίλε. Όπου εργάζομαι. Δηλαδή το φαΐ. Φαΐ, τρώω σπίτι μου. Μαύρη θάλασσα από πότε έχει να φας? Πολύ καιρό. Πέθανε ο Θοδωρίδης γι' αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. 9.55 και το μήνυμα στο 54.340. Αλφα Μητρία κενό. Πάω κονοματεπώνυμο στο 54.344 για τα 4 εισιτήρια τα οποία θα δώσουμε στους φίλους ακροατές. Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι στη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων για τη Βόρεια Ελλάδα, την εταιρεία Σκιάδης Μπανοδήμος, με την Σκόντα να είναι πάντα εκεί, έχουμε τα Οκτάβια σε απίστευτο δεκαήμερο υπερπροσφορών. Το Σκόντα με κινητήρα βενζίνη, Σκόντα Οκτάβια, κινητήρα βενζίνη 1000 κυβικά, 120 άλογα. Πύραυλο σε εκπληκτικό λίμο. Λιμό. Λίμο. Λίμο. 16.500 ευρώ. Το Σκόντα Diesel 1600 με 9.590 ευρώ. Και το Σκόντα με κινητήρα φυσικού αερίου, τελική τιμή 19.500 ευρώ, με τηλέφωνο το 2310-596-690. Μπορείτε να προλάβετε. Κόκκινα, είμαι Χαλκιδική, τώρα στην παραλία την Οπρέλα, σας ακούω από το τραγιστοράκι και απολαμβάνω τα αρνητικά νέα του Ηρακλά Κου. Τι έγινε, Κωστάκι μου, ακόμα κακαρίζεις, παλικάρι μου, πολύ κοκοκόλλη, όταν άρχισε να φωνάζει ο Μάνος χθες, καφέ εσόργου, Κωστάκι μου. Πάρτε. Ποιος το λέει αυτό? Ένας φίλος. Φίλος είναι? Δεν το ξέρω. Φίλο αποκαλώ και τον εμπαθεί. Δηλαδή, αυτό δηλαδή που λέει, ποιο λέει μέσω εκεί. Δηλαδή, συγγνώμη. Άμα βγει ένας και γαυγίζει εδώ, πρέπει να τον φοβηθούμε. Εδώ δεν τον φοβάται ο Παπαθανασάκης και ο υπεύθυνος του Παπαθανασάκης στην Bayer Anglis. Πρέπει να τον φοβηθούμε εμείς. Εδώ δεν τον φοβάται ο Παπαθανασάκης. Άστε τα γαυγίσματα. Ούτε τον Ολλανδό φοβάται, ούτε τον Μάνο. Ποιον Λεμεσό Κύπρο, ρε Κόκκινο, είσαι deep. Από σένα πήρα. Ο Λεμεσός. Από όλον Λεμεσού λέει Λεμεσός. Η πόλη είναι, λέει. Ναι. Είναι σαν να λέει Θεσσαλονίκη Ελλάδος. Ναι, τελείως. Γιατί δεν είναι η Θεσσαλονίκη της Ελλάδος? Όχι, είναι η Βόρεια Ελλάδος. Ρε Ράπλη, τι θα γίνει με τον Ταβατζή, το Μάνο που απειλεί εσένα και τον γιατρό? Λέει, μας έχει κουράσει. Απειλεί. Έγινε κάτι τέτοιο. Πάνε παρακάτω, ρε. Τι να απειλήσει ο Μάνος τώρα? Ο Μάνος δεν μπορεί να απειλήσει τον Παπαθανασάκη. Διαβάζω μηνύματα, ρε. Διαβάζει μηνύματα τώρα. Επειδή θα φωνάξει ο Μάνος, θα πιει, ξέρω εγώ, ένα κρασί παραπάνω το βράδυ και θα φωνάξει, πρέπει να τον φοβηθούμε. Όχι, ρε φίλε. Ο Παπαθανασάκης πρέπει να τον φοβηθεί. Ένα μήνυμα το οποίο μου φαίνεται ανυπόστατο. Και λέω. Ναι, δεν είναι ανυπόστατο. Ο Παπαθανασάκης πρέπει να φοβηθεί τον Μάνο. Και αυτοί που στηρίζουν τον Παπαθανασάκη. Α, μάθει ο Μάνος τελικά. Τον στηρίζουν ή όχι τον Παπαθανασάκη, για να μην βγαίνει και χαλάει το σάλιο του άδικα. Τον συμβουλεύω. Σήμερα που βλέπετε τον Μπας, λέει, πηγαίνει να κερδίσει. Πώς? Θες να κάνεις προγνωστικό για τον Μπας? Για τον Μπας, για άρενα. Κοίταξε, με 3-0 τι, εσύ τι λες, ότι δεν θα προκριθεί, δεν θα κάνει. 1-1. 1-1. 1-1. Ωραία. Ράπλε, έχεις παρακολουθήσει καθόλου ΑΕΚ? Και αν ναι, πώς φαίνεται?
Όχι, φέτος δεν έχω παρακολουθήσει η ΑΕΚ. Δεν έχει αλλάξει τίποτα η ΑΕΚ. Πώς δεν πήρε Αλμέιδα? Ο Αλμέιδα, φίλε, είναι γέρος. Το είπαμε, τον είδαμε. Φατσικός. Το έπαιξε χθες? Δεν έπαιξε. Είναι ο Μπερμπάντοφ της ΑΕΚ ο Αλμέιδα. Προβλέπω. Χθες έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Ναι. Ο Ολυμπιακός, ο Ατρόμητος έπαιξε και ΑΕΚ. Ναι, και η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός έφαγε 3. 3-1. Από τον Ατρόμητο. Ναι. Και οι κότες οι Ολυμπιακοί έχουν αρχίσει να ψελίζουν. Κατάλαβες? Σέντερ μπακ Μποτία, σέντερ μπακ Σιώβας και Μιλιβόγεβιτς εξάρι. Θα πάνε αυτοί να δούνε τον Ολυμπιακό. Να μασάς και να φτύνεις δηλαδή. Ο πρωταθλητής Ελλάδος. 16.000 διαρκείας. 15-20.000 Ολυμπιακός είναι. Δεν θα έχει 16.000 διαρκείας. Ολυμπιακός είναι. Δεν θα έχει 2,5 εκατομμύρια κόσμο 16.000 διαρκείας. Εντάξει, ρε φίλε. Τι εντάξει, ρε φίλε. Τι εντάξει, ρε φίλε. Με τον Ιντέγε Σεντερφόρ, Φορτούνι δεν πουλήσανε. Με τα εξτρέμ τα παλιά. Πάει να αλλάξει το σύστημα ο άλλος, να βάλει τον Φορτούνι έξω αριστερά. Γίνονται διάφορα στον Ολυμπιακό. Πρέπει να τα εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, αλλά και ο Παναθηναϊκός. Χθες βγήκε ένας Παναθηναϊκός το βράδυ και λέει ο Παναθηναϊκός και εντά από τη μέση και μπροστά και προκαλεί τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Και λέει, από τη μέση και μπροστά λέει και είναι καλύτερη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός λέει για ο ΠΑΟΚ. Λέω από τη μέση και πίσω. Και από τη μέση και πίσω λέει. Τι έχουνε λέει αυτοί. Το Τζαβέλα λέει μπάκαρι, στόπερ και αριστερό μπακ στο Λέοβατς. Και το Γλύκο λέει τερματοφύλακα. Εγώ λέει τι είμαι χειρότερος λέει από αυτούς. Δηλαδή λέει τα πάρε πάνω το πρωτάθλημα. Λέει εμείς λέει τι είμαστε. Λέει ο Παναθηναϊκός. Έχει δικαίωμα στην άποψη και δικαίωμα στον πρωταθλητισμό και αυτός. Έχει τόσο προβλήματα λέει η άμυνα του Ολυμπιακού που ούτε Pokémon δεν μπορεί να πιάσει. Αυτά. Καλό. Αυτά για τους γαύρους οι οποίοι έχουν επαναπαυτεί, έχουν κάτι στα πρωταθλήματα κτλ. Αλλά φέτος δεν είναι αυτό το πράγμα Ολυμπιακός με τον Αλβανό τερματοφύλακα τον Καπίνο. Με δυο αργά center back. Με Μιλιβόγεβιτς αργό. Με τον Καμπιάσο γέρο. Με τον Κασάμι αργό. Με το Φορτούνι να κάνει το απόλυτο στην καριέρα του πέρσι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πιάσει καλύτερη απόδοση. Έχει πιάσει. Κοίταξε. Ναι, έχει πιάσει το απόλυτο. Έχει δείξει. Αφού δεν μπόρεσε στο απόλυτο του Ολυμπιακού. Όχι πέναλτι, όχι φάουλ, όχι αυτό. Όλοι παίζαν για το Φορτούνι να τον πουλήσουν σε ομάδα του εξωτερικού. Του έμεινε αμανάτι ο Φορτούνι. Ο Φορτούνι τώρα έμεινε εκεί. Λοιπόν, αυτά είναι ο Ολυμπιακός. Δεν χτυπιέται αυτός ο Ολυμπιακός είτε από την ΑΕΚ είτε από τον Παναθηναϊκό είτε από τον ΠΑΟΚ. Ποιος είναι ο Σιώβας? Ποιος είναι ο Καπίνος? Ποιος είναι ο Μιλιβόγεβης? Ποιος είναι ο Καμπιάς? Τι είναι αυτοί δηλαδή? Παιχταράδες είναι? Τεχνηταράδες είναι? Γρήγοροι είναι? Φορτούνι έχει ο ένας. Άμα βάλω τον Μπακασέτα στον Ολυμπιακό αντί του Φορτούνι, θα υπάρχει καμιά διαφορά να πούμε? Σε τι θα υπάρχει διαφορά? Δηλαδή ποιος ο Ολυμπιακός? Ποιο δυνατό παιδί ο Φορτούνις? Τι είναι δυνατό παιδί είναι ο Φορτούνις? Πιο δυνατό. Τι πράντε φέρ θα βάλουν, τι δυνατό παιδί? Σε τι είναι καλύτερος? Στο σκοράρισμα? Είδε βλέπεις. Στην τεχνική? Σε τι βλέπεις δηλαδή. Στην ταχύτητα? Πού? Πού ρε κόκκινε? Τι να βλέπω εγώ? Εσύ τι βλέπεις δηλαδή? Τι εντάξει. Ακούγεσαι. Τι διαφορά έχει ο Φορτούνις από τον Μπακασέτα? Τι περισσότερο έχει ο Φορτούνις από τον Μπακασέτα? Ρωτάω. Με δουλεύεις τώρα. Ρε αν πάρω τον Μπακασέτα στη θέση του Φορτούνι, τι λιγότερο θα κάνει? Ο Μπακασέτας μπορεί να παίξει περισσότερο στη γραμμή από ό,τι Φορτούνης. Ποιος? Ο Μπακασέτας. Ούτε ο Μπακασέτας μπορεί να παίξει στη γραμμή από ό,τι Φορτούνης. Μπορεί να παίξει. Άσε τις αναλύσεις ρε κόκκινε. Πάνε παρακάτω. Δεν κατάλαβα. Άντε, παίξε. Ωραία απάντηση. Με έκανε τώρα τα μούτρα. Πότε σε ποιο μάτς έπαιξε ο Μπακασέτας στη γραμμή? Ένα μάτς, πες μου. Ο Μπακασέτας μπορεί να παίξει γραμμή. Πού τον είδε? Ο Μπακασέτας μπορεί να παίξει γραμμή. Ο Φορτούνης όχι. Τον είδε τον Μπακασέτα πουθενά στη γραμμή? Αριστερό εξτρέμ. Στην Τρίπολη. Και στον Άρη. Πού ήταν στον Άρη? Αριστερό εξτρέμ. Ο Μπακασέτας. Ναι. Αριστερό εξτρέμ. Ναι. Έπαιξε. Δεν έπαιξε. Αριστερό εξτρέμ. Τι έπαιζε? Πίσω από το φόρ. Άσε ρε τώρα, πίσω από το φόρ. Πίσω από το φόρ με τον Πανιόνιο καθιερώθηκε και εκεί φάνηκε και εκεί έδειξε. Ρεπόρτερ ότι... του Άρη, σκίστε ναι. Τα διπλώματά σας. Ήρθε ο κόκκινος. Ναι. Μη. Πάλι θα εκτεθεί. Θα γελάνε πάλι. Θα μας κάνουν σκοτάκι. Με τι? Μη ρε κόκκινε για μπάλα με τον Μπακασέτα. Άσε το να πάει στο διάλογο. Άσε, κάνουμε μια ανάλυση, μην μας την πηδάς, θα πούμε. Πάμε παρακάτω. Γιατί, δεν κατάλαβα. Πώς τι, γιατί, σε ρωτάω ο Φορτούνης, σαν δεκάρι και ο Μπακασέτας, τι διαφορά ο έχει. Ο Φορτούνης έχει άλλο σωματότυπο. Τι σωματότυπο έχει? Άλλο σωματότυπο. Τι μπορεί. Είναι πιο ταμαράκι. Πότι μπορεί έχει? Ένα 80. Και ένα 78, έναν ο Μπακασέτα, κάπως έτσι. Ήταν αντίστροφο. Ναι. Κάπου εκεί. Σοπα. Το ίδιο μπόι έχουν. Το ίδιο μπόι. Ο ένας έχει πιο μεγάλες πλάτες ο Φορτούνης. Πλάτες έχει. Ναι, πιο πλατάρα. Στην παραλία θα βγει, γιατί απειδείξε μια γόμενα. Τι πλάτες, τι μας λες, πλάκα μας κάνει. Τι πλάτες. Τα τζατζαρίσματα. Τζατζαρίσματα. Αν κάποιος έχει ένα σωματότυπο. Τζατζαρίσματα. Ναι, ρε φίλε, στα μαρκαρίνα μετά που γίνονται μεταξύ των παιχτών. Τζατζάρισμα. Ναι. Με τον τζατζαρά θα πάνε αυτοί. Ναι. Ο τζατζάρ.
Ο ναι. Τζατζαράς, ο Νίκος είναι ναι. άλλου είδους ο Βαγγέλης. Τζατζαρίσματα. Μπερδεύεστε. Στα μαρκαρίματα τα τζατζάρονται οι παίκτες. Τζατζάρονται. Ναι. Λοιπόν, ναι. δεν παίζει ρόλο ο σωματότυπος και η δύναμη δηλαδή. Του κορμιού. Πλαταράς. Ο πλατάρας. Ναι. Άστο να πάει στο διάλογο. Πάμε άλλα θέματα. Αυτά τελειώς. Τα box του box που ναι, κάθεσαι ναι. και τα λες και νομίζω θα τα ξέρεις. Θα τα παίξεις box. Άστο να πάει στο διάλογο. Βάδιν κάνεις. Άστο. Μη. Άστο μπακασέτας. Άστο. Μη. Άστο να πάει στο διάλογο. Τι σε κανένα ρεζίλ για τον Ολυμπιακό μιλάμε. Ναι, πάρα βγάλει τώρα τον Μπακασέτα χειρότερο από τον Φορτούνη. Δεν τον έβγαλα χειρότερο. Άστα. Εσύ τον έβγαλε χειρότερο. Άστα ρε να πάει στο διάλογο. Πάμε παρακάτω. Εσύ λες αν έχει διαφορά, έχει διαφορά. Ναι. Έχει διαφορά. Ο Μπακασέτα δηλαδή είναι καλύτερο ή χειρότερο. Ποιο είναι καλύτερο. Δεν μπορώ να σταθώ να αξιολογήσουμε ποιο είναι. Δεν μπορεί να αξιολογήσει. Όχι. Και τι μα πιλατεύει 13 λεπτά τώρα αφού δεν μπορεί να αξιολογήσει. Το 1,5 λεπτό το κάνει 13. Α, να χαθεί ρε φίλε. Ρε τερατολόγια. Τον άνθρωπο ρε παιδιά. Ρε τερατολόγια. Δεν υπάρχει ο άνθρωπο αυτό ρε παιδιά. Κι όμω υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εδώ είναι. Έχει λέει πλάτε λέει. Ο σωματότυπο που έχει. Ο σωματότυπο ναι. είναι καλύτερο από του Μπακασέτα. Ποιο, ο Φορτούνη. Τα τζαζαρίσματα. Με πιο δυνατό παιδί. Τα βλεφαρίσματα. Κυρία μου, δεν είπα βλεφαρίσματα. Αυτά που έκανε, τι λε ρε κόκκινε. Πάνε παρακάτω ρε. Πάνε στα άλλα θέματα. Εντάξει, το αναλύσαμε. Εντάξει, διαφωνήσαμε, πάει τελείω. Τι αμαλώσουμε τώρα. Λέγε, και τον Άρη καρδιά σου, δεν έπεισε τίποτα. Μια χαρά πάντα τα πράγματα εκεί. Ε, τι. Τι, τι. Ήρθανε τίποτα. Θα έρθουνε, λέει, την άλλη εβδομάδα. Έτσι λέει το γραφείο τύπου τη Παϊάρη. Θα έρθουν τι. Ναι, του είπε ο Κάκαλης. Τα λεφτά από το 1.200 επιταγή. Τελείωσε μια χαρά, το είπε ο Κάκαλης. Δοθήκανε. Ο Κάκαλης λέει στο λαό του Άρη είναι όλα. Ευστοποιήθηκε η επιταγή. Ναι, ρε, τελείωσε. Τα 300 τα πήρε ο Γιάννης. Ποιος Γιάννης. Ο Γιάννης, ο Γιάννης. Ποιος Γιάννης. Ο Γιάννης. Ποιος Γιάννης. Ο Γιάννης. Ο Γιάννης, ποιος Γιάννης. Ο Γιάννης. Ο αδερφός του Κεφτέ. Τι σχέση έχουν αυτά. Ρε. Τα 300 τα πήρε. Γιατί να τα πάρει, του τα χρωστάει. Δεν υποσχέθηκε. Άλλο τι υποσχέθηκε. Α. Γιατί να τα δώσει, τι να τα κάνει. Γράψω στο κέντρο. Και άμα του τα δώσει, δηλαδή του ψηφίδι, τι να τα κάνει ο ψηφίδι. Θα φτιάξει τον αναστέχνη. Βέβαια το φτιάξει. Εκείνη η πισίνα που βρωμάει σκατήλα εκεί στο Χαριλάο θα τη φτιάξει. Δηλαδή τι θα κάνει, θα βάψει να πούμε τα αποδυτήρια κάτω που είναι μέσα στην σαπίλα και στην μπίχλα. Τι θα κάνει, θα πληρώσει το ρεύμα που χρωστάνε 1.000.000 ευρώ, τι θα κάνει ο Γιάννης. 1.000.000 ευρώ. Ναι, τι θα κάνει. Πότε προλάβα να χρωστάνε. Τι θα κάνει ο Γιάννης. Με συγχωρείς τώρα. Τι είσαι συγχωρώ. Αν πλάκες. Υπάρχει χρέος 1.000.000. 1.000.000 στη ΔΕΗ. Πότε πρόλαβα και το έκανε 1.000.000. Με 2 χρόνια. Ορίστε. Στην Β και τη Γ. Δεν μιλάω ότι το έκανε ο Ψηφίδης. Ο χρέος του Ερασιτέχνη Άρη, το ρεύμα είναι 1.000.000. Πλάκα μου κάνει. Τι πλάκα σου κάνει. Το νούμερο είναι ασύλληπτο. Ασύλληπτο είναι. Ναι. Τι ασύλληπτο είναι. 1.000.000 ρεύμα. 1.000.000 ρεύμα. Γιατί. Εμένα ρωτάς γιατί δεν το πληρώνω. Αν δεν ρωτήσω εσένα, ποιο θα ρωτήσω. Γιατί είμαι εγώ, πήγα να μου δώσω λεφτά, πληρώσω το ρεύμα. Δεν κάνεις ρεπορτάζ να μάθεις πώς προέκυψε. Εγώ όταν έρθει το ρεύμα στο σπίτι μου, πρώτο πάω το πληρώνω. Ρε δεν έχεις εξήγηση για ποιο λόγο έχει φτάσει τόσο ψηλά. Εξήγηση. Ναι. Τα φάγανε σουβλάκι και σουζουκάκι. Ποιοι. Αυτοί που ήταν στον αναστέχνη. Αλλιώς θα τα πληρώνω. Πόσα χρόνια. Εσένα μ' αρθεί στο σπίτι στο ρεύμα 3 χρόνια, 4 και δεν το πληρώσεις. Καταρχήν μας θα μας το κόψουν βέβαια. Δεν θα φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα. Τι να κάνουμε. Άλλου τα δίνει ο Δήμο με εντολή του Υπουργείου Αθλητισμού. Ποιο, για ποιον μιλά τώρα, τι άλλο. Καταπηλαία μεριά. Για τον Μπάουκ μιλά. Έλατε. Ναι. Έχει την πολιτική. Την αβάντα τη πολιτική εξουσία και τα κάνει. Φυσικά. Ό,τι μπορεί κάνει ο καθένα. Ψέματα είπα. Όχι, δεν είπε ψέματα. Μάλιστα. Λοιπόν. Άλλο. Τι άλλο. Ο Άρης λες με μια χαρά πήρε τον Μπούρμπο. Όχι, σε πόσο καιρό έγινε αυτό το 1.000.000 το χρέο. Δεν ξέρω, ρε κόκκινε πόσο. Όχι σε ένα χρόνο. Όταν εγώ έχω απαιτήσει από ένα ψηφίδι. Ναι. Εντάξει, όταν υπάρχει. Τι απαιτήσει έχει από τον ψηφίδι, να κάνει τι. Να κρατάει τη σημαία του συλλόγου ψηλά. Τη σημαία? Ναι. Και όποιο κατάλαβε, κατάλαβε. Σου λέγα ότι θα κρατήσει ψηλά ο ψηφίδι, ναι. αλλά είναι ακατάλληλη θα βγει η εκπομπή. Επειδή θα βγει ακατάλληλη, ναι, γι' αυτό μαζέψου λίγο και ρωτάω. Κρατήσω ψηφίδι με σημαία. Γιατί ρε φίλε όλη αυτή η κατάσταση. Ποια χαρά είναι σου λέω. Πότε δημιουργήθηκε 1.000.000. Άντε πάλι τα ίδια. Πότε όλα δεν είναι καλά. 1.000.000 ευρώ ρεύμα πότε τα κάνανε. Έχει χρόνια. Πήγε το χρόνο. Ένα χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια, 5 χρόνια. Στη ΔΕΗ έχουν να παίρνουν από τον Άρη χρήματα. Αυτά είναι, τέλος πάντων. Ψιλογράμματα είναι αυτά. Ψιλογράμματα. Ψιλογράμματα είναι αυτά. Με 1.000.000 ευρώ ο Ηρακλής είναι γυρίζει σελίδα. Άσε με τον Ηρακλή μωρέ τώρα και με τον Άρη. Τον Άρη άσε με, δεν κατάλαβες τώρα. Ο Άρης όμως λέει είναι μια χαρά. Έτσι λέει ο Κάκαλης. Πάρ τον Κάκαλη τηλέφωνο, πάρουν οι ρεπόρτερ και λέει ο Κάκαλης όλα είναι μια χαρά. Και τώρα. Άμα φάει το ξύλο στο τέλος ο Κάκαλης, πρόβλημα δικό του είναι. Γιατί να φάει ξύλο. Γιατί μπορεί να μην είναι καλά, αλλά εγώ πιστεύω τον Κάκαλη. Καλησπέρα, τι έχετε να πείτε για τον Παπαγάβρο, λέει, που είπε χθες στο πρωτάθλημα, το έχουμε δεδομένο. Θέλω να δω την Ευρώπη, τι θα κάνουμε, ας ξυπνήσουμε εμείς. Ποιος είναι ο Παπαγάβρος. Δεν ξέρω. Παπαγάβρος. Άμα ο Καραμελίδης στη Βέρεια πάει και μετανοήσει στην Παναγία Σουμέλα επάνω. Σουμέλα. Σουμέλα, πώς τη λένε. Λοιπόν, και γίνει φίλος με το Σαββίδι, με αυτό το υλικό Ολυμπιακός δεν παίρνει πρωτάθλημα. Έτσι λέω εγώ.
γιατί μας, καλός είναι ο Ολυμπιακός, βεβαίως, αλλά αυτή τη στιγμή εγώ δεν θα είχα πρόβλημα να παίρνει διαιτησία. Δεν θα είχα πρόβλημα να παίρνει τους δικαστές. Δεν θα είχα πρόβλημα τίποτα αν έβλεπα μπάλα από τον Ολυμπιακό. Επειδή αυτό το σύχαμα δεν βλέπετε, καλό το Μαρινάκι και του συναυτό να φτιάξουν την ομάδα να βλέπετε. Γιατί από την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα θέλουμε να τη βλέπουμε να παίζει και μπάλα. Παιδιά, και ο Κόκαλης είχε τον Καγκάτσι φίλο και έπαιρνε τα πέναλτι. Και ο Κόκαλης είχε τους δικαστές φίλους. Και ο Κόκαλης είχε τα πάντα. Αλλά έβλεπες μπάλα. Έβλεπες παιχταράδες. Έβλεπες ποιότητα. Αυτός εδώ, ο Μαρινάκης, εντάξει, τώρα με αυτούς τους χαφ, με το Φορτούνι τον Μπεχταρά, ντε και καλά, και με σέντερφορ που δεν υπάρχει. Πέντε ομάδες στην Ελλάδα έχουν καλύτερο σέντερφορ από τον Ολυμπιακό. Περιμένω από τους Ολυμπιακούς να βγουν να φωνάξουν, γιατί είναι κότες λιράτες. Να δούμε μπάλα. Από τον ΠΑΟΚ, από την ΑΕΚ, να δούμε μπάλα. Αυτό το πράγμα. Καμιά ομάδα να κάνει μεταγραφές. Δεν με νοιάζει, ρε. Ολυμπιακός είναι. Ρε, παιδιά, λέει, γιατί δεν βρίσκω τα σημειότυπα του αγώνα τρόμου του Ολυμπιακού, μήπως δεν υπάρχει κάλυψη. Δεν μπορεί να μην τα βρεις, κάπου θα υπάρχουν. Βέβαια. Τελικά τι έγινε με τα ένσημα του κόκκινου ραπ? Περιμένω να τα εκτυπώσει, να τα βγάλουμε. Δούμε ποιος έχει περισσότερα. Όταν τα εκτυπώσει, θα με πει αυτός. Γιατί ανησυχείς? Εγώ τι να ανησυχήσω. Δεν κατάλαβα. Παρακάτω. Όσα ένσημα και αν έχει ο κόκκινος, όσα ένσημα και αν έχει ο Ραπτόπουλος, αν θα γεράσουμε, θα μας τα φάει ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης και οι τράπεζες και δεν πρόκειται να μας δώσουν σύνταξη. Κοίτα να μετρήσουμε τα ένσημα. Ο Αλμέιδα έπαιξε 20 λεπτά και έκανε δύο καλές ευκαιρίες. Μπράβο. Μπράβο, 20 λεπτά. Ραπ σαλιάρισε, έτσουξε ο Αλμέιδα και ο. Ο. Δεν ξέρω. Άμα το δει μπροστά σου, λέει το Πορτογάλο, ναι, θα λες συγγνώμη κύριε Αλμέιδα, ναι, μην με κάνεις μπαούλο, λέει, για τον Μπακασέτα που πετάει φωτιές. Πες μας, σε παρακαλώ, σου έκλασε κι αυτός. Δεν κατάλαβα, σε ελληνικά μιλάτε. Ελληνικά διάβασα. Ελληνικά τα διάβασες, γαλλικά ήταν. Γιατί δεν λέτε για την βλακεία που είπε ο Λούμπος για τον Μακ? Ρε, πουλάνε τον καλύτερο παίχτη τους για ψίχουλα και φέρνουν πάλι όλα τα λιμά. Μακ θα λένε και θα κλαίνε. Δεν γίνονται πουθενά αυτά τα, και τα πάω και μόνο και ο Μιχάλη. Ο Μακ ήρθε με 300 χιλιάρικα και πουλήθηκε με 350, με 3,5 εκατομμύρια. Αυτό λέγεται, λοιπόν, να σου απαντήσω, σωστή εμπορική πολιτική. Να σου απαντήσω, να σου απαντήσω, ναι. Εμένα, τη δεκαετία του 80 με τον Παντελάκη και τον Βουλινό, όταν πουλούσαν κανένα μπέχτη σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, οι παοξίδες γαυγίζανε. Τώρα που ήρθε να πούμε ο Ιβάν Σαββίδης, που μπορεί να κρατήσει και το ΜΑΚ και να φέρει και άλλους παιχταράδες, λένε είναι εμπορικό αυτό. Έχουν χαλάσει το DNA τους οι παοξίδες. Εγώ περίμενα τουλάχιστον από τους παοξίδες που είναι πάνω από 40 χρονών να αρχίσουν να γαυγίζουν. Αυτοί δεν τους είδαν να γαυγίζουν, λένε πολύ σωστά. Εντάξει. Αλλά το πρόβλημα του ΠΑΟΚ δεν είναι ο ΜΑΚ. Θα βρει εκεί μπροστά την άκρη ο ΠΑΟΚ. Έχει άκρες μπροστά ο ΠΑΟΚ. Το πρόβλημα με τον ΠΑΟΚ είναι με τον ανεμικό, να πούμε, τον αριστερό, τον ΠΑΚ που έχουν και φέτος, και με τον Τζαβέλα Τσαμπουκά αριστερό στόπερ, και δεξί στόπερ λέει θα πάρουν τον Βαρέλα. Και εσύ, ρε Χατζη Ισαΐα, τι περιμένεις για να φύγεις? Το πήραν τον Βαρέλα, έκλεισε. Μπράβο. Πολύ καλή μεταγραφή, αλλά δεν απέξει με την Άγιαξ. Με τον Άγιαξ. Με τον Άγιαξ. Συγγνώμη, έκανα λάθος, είδες. Ναι. Δεν σε μάλωσα. Μα καλά κάνεις και με διορθώνεις. Πονηρό, δεν έκανα πονηρό. Λοιπόν, λέγε. Να λέγε, πω ότι αν έχετε πεις πρόβλημα τα κλειδιά του αυτοκινήτου, immobilizer ή οποιοδήποτε άλλο τύπου. Α, τελείωσε. Μείνετε κλειδωμένοι έξω από το σπίτι. Έχετε πρόβλημα κλειδιά, κλειδαριές, χρηματοκιβώτια, ό,τι και αν δημιουργηθεί, τότε δεν έχετε παρά να τηλεφωνήσετε στο 85-27-27. Ο Στέργιος, ο Πετκανίδης είναι εκεί. Δελφόνα Κανόνα και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία. Είτε να πάτε εκεί με χώρο Στάδνηρης, είτε να έρθει στο χώρο σας να σας ανοίξει εύκολα, γρήγορα και κυρίως οικονομικά. 85-27-27. Λοιπόν, Ραπτόπουλο Τσοχατζόπουλο είναι στη φυλακή, έκανε τις αποφυλάκησεις σκουπίδι. Γρηγόρη Κώστα. Έτσι σου είπανε. Όχι, το άκουσα κι εγώ. Ισχύει. Ναι. Έκανε αίτηση. Εγώ σου είπα. Ναι. Θέλω να πάρουμε το αεροπλάνο. Ναι, ναι. Είναι εσύ μέσα τώρα ο Τσοχατζόπουλο. Ναι. Τώρα λοιπόν που σε είπαν ότι είναι μέσα ο Τσοχατζόπουλο, ο Τσοχατζόπουλο είναι έξω. Θα πάρει και τον Βουλοκαίρι τώρα το νόμιμο και να στον παρουσιάσουν, βλάκα, εσύ που στέλνει το μήνυμα. Παρακάτω. Παρακάτω. Τι να κάνω με τον καθυστερημένο, θα ασχοληθώ εγώ τώρα. Δηλαδή τώρα είναι παραμύθι αυτό που έγινε. Ο Τσοχατζόπουλος, πουλάκι μου, είναι έξω. Θα του δώσουν και νόμιμα τώρα τα αυτά και τα λοιπά. Τον κρατήσαν 3 χρόνια μέσα. Τα έφαγε σουβλάκια και σουτζουκάκια. Θα πάρει και τη γυναίκα, ξέρω εγώ, την κάνει στον ψυχολόγο, ξέρω εγώ, την κάνει 2 συνεδρίες. Μια χαρά είναι. Και το παιδί πλούσιο. Τα λεφτά που είναι, ξέρεις. Πάμε παρακάτω, κορόιδο. Κορόιδο. Άλλο μήνυμα. Είμαι και κορόιδο. Τι είσαι. Και εσύ και εγώ και αυτοί που ακούν. Τώρα μα πλακώσω έτσι. Τι είναι πλακώ. Ονέρ. Θα χωρίσω. Τι να πλακώσει, ρε κόκκι. Εσύ το μόνο που απλακώσει, κάνα μουσακά να πούμε. Καμιά μπριζόλα. Ορίστε, δηλώσει παντού. Ό,τι. Μπουκουβάλα, συμφωνία μας δεν τηρήθηκε, όμως εγώ θέλω να περιμένω. Να παραμείνω. Θέλει ακόμα να παραμείνει. Το ξαναρωτάω τον Μπουκουβάλα. Ρε Μπουκουβάλα, σε ζήτησε καμιά ομάδα, ρε Μπουκουβάλα? Για θα σε πάρουν στη θέση του Μπούρμπου, να πούμε ένα πνευματικό.
Ε, τον Ηράκλειο. Μπορεί να τον έψησε κανένα αυτόν. Ποιο, ο Κοφίδης. Ε, αμέσως. Τι... Σε έχει πιάσει με τον Κοφίδη, ρε. Με τα μικρά ασχολεί το Κοφίδης. Τσατσάκι του Παπαθανασάκη ο Κοφίδης. Α, σε παρακαλώ. Λίγα λόγια για το Σάββα. Να πάρει τηλέφωνο Λίγα ο Μάνος, για το Σάββα. Να πάρει ο Μάνος τηλέφωνο και ο Ολλανδός τον Κοφίδη και τις μαγκές στον γιατρό τον Ηρακλειδέα που λέει τα σωστά να τις αφήσουν κατά μέρους. Πες ρε τι πίνεις και καλό είσαι τόσο ταυραντισμένος. Είμαι ρε ταυραντισμένος. Είσαι άντρας. Είμαι ρε. Φοβάσαι μόνο τα φίδια. Τα φίδια, ναι ρε κόκκινε. Καλό καλό. Ανακόμη... Εγώ το λέω, εγώ το φοβάμαι τα φίδια. Έξι. Λέγε. Καλό Εβιτάλ. Ναι. Όλα τα κριτικά προϊόντα, δίκταμα, κρίκταμα. Και όλες τις ουσίες από την κριτική μάνα γη. Δημιουργούν πολύ καλύτερη ευεξία, πολύ καλό έντερο. Πόνι στις αρθρώσεις οι οποίες είναι οι δύο της πόλης μας για λόγω της υγρασίας. Στο 23-12 200-500 μόνον με 35 ευρώ, 34,90 ουσιαστικά, αντί για 55 ευρώ. Προλάβετε στην προνομιακή τιμή τώρα. 34,90 λεπτά, ευρώ, μάλλον 34 ευρώ και 90 λεπτά, στο 23-12 200-500. Ποιος είναι ο Γιούρδας και ο Ρούσος, από ποιον, τι βλέπεις. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις, βλέπεις εκεί, κατεβαίνεις. Ψάχνω. Τι ψάχνεις δε κόκκινη. Σερφάρις. Ο πρώτος νεκρός λέει από το Pokemon Go. Τι είναι αυτό το Pokemon? Τον εντόπισαν, λέει από την εφαρμογή και τον εκτέλεσαν. Τι είναι το Pokemon, δεν κατάλαβα. Πλάκα μου κάνεις. Δεν ξέρεις τι είναι το Pokemon Go? Όχι, πες μου να μάθω, να φάνθηκε ο κόσμος. Έχει σωθεί ο κόσμος με αυτό. Τι είναι το Pokemon? Ξαφνικά οι Αμερικάνοι περπατάνε. Σταμάτησαν να στέκονται σπίτι και βγαίνουν. Όπως. Είναι εικονική πραγματικότητα. Δηλαδή. Είναι μια εφαρμογή από τους χιλιάδες που υπάρχουν. Ναι. Η οποία σου δείχνει ότι υπάρχει αυτό το Pokemon. Και εσύ πρέπει να ψάξεις να το βρεις που είναι και να το φας. Να το σκοτώσεις. Πώς θα το Pac-Man παλιά. Ωραία. Και έτσι... πώς σκοτώθηκε αυτός αφού είναι εικονικό. Δεν κατάλαβες. Αυτό εδώ. Ναι. Πρέπει να έχεις έχει σφαίρα πρέπει το. Πρέπει να έχεις ίντερνετ, λάκα. Και πώς πέθανε. Του στήσανε, ρε. Ξέραν που κινείται, τι κάνει. Ναι. Το είδανε που πάει από εδώ, πάει από εκεί. Του στήσανε και τον καθαρίσανε. Μάλιστα. Εγώ τι να κάνω τώρα. Σου λέω για να γνωρίζεις τι συμβαίνει. Εντάξει. Εντάξει. Μάλιστα. Κάποια πράγματα φαίνονται. Το μόνο καλό που έχει είναι ότι περπατάει ο κόσμος. Τελικά επειδή δεν περπατούσε καθόλου, καθόταν σπίτι του, περπατάνε πάντα. Οι Αμερικάνοι δεν περπατάνε δηλαδή. Όχι, τρελός. Οι Αμερικάνοι είναι παχύσαρκοι εξαιτίας καθισιού. Όλα. Τα πάντα μέσα από ένα κομπιούτερ και ένα τηλέφωνο τα κάνανε. Μάλιστα. Και fast food πολύ. Coca-Cola. Μάλιστα. Πάει μόλα. Μάλιστα. Λοιπόν, ας βάλει το τζαβέλα κοστί αριστερό, θέση του φηματικού, λες και. Βγήκε από το σανατόριο και ας πάρει μια σαντρεμπακάρα, είναι κοντά το κεντρικό δίδυμο. Ωραίο, πολύ ωραίο μήνυμα. Πολύ ωραίο μήνυμα. Αφού θέλετε να τον έχετε τον Τζαβέλο βασικό, βάλτε τον αριστερό μπακ, θα είναι καλύτερο από τον Λέοβατς. Ενώ σα το περχάνει σε υψηλό επίπεδο. Πολύ ωραίο μήνυμα. Πολύ ωραίο μήνυμα. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσεις ό,τι θες. Πολύ ωραίο μήνυμα. Τώρα αυτό το 626 τώρα είναι άντρα ή γυναίκα. Γιατί μου λέει χώστα στο ραπ, λέει φυλάκια. Χώστα στο ραπ, φυλάκια. Αυτή νομίζει αυτό ότι ο Τζοχατζόπουλος είναι στη φυλακή. Τώρα άμα είναι άντρα. Ναι. Είναι απογοήτευση αυτό το πράγμα. Είναι γυναίκα, εντάξει, λες. Μπορεί να είναι χθεσινή 82 χρονών που σε έκανε κόρτε. Έχεις πρόβλημα που έχω πέρασει σε όλες τις ηλικίες, ρε φίλε. Με τη φωνή της Σωτηρίας Μπέλου. Δεν ξέρεις. Φωνάρα είναι. Φωνάρα είναι. Εσύ τι θες για άλλη, να είναι γατούλα. Νταβραντισμένη γυναίκα. Να μιλάει σαν φορτηγατζή. Σαν το Μίτσο το φορτηγατζή. Γουστάρω, ναι. Νταλικέρι. Γουστάρι. Εκεί στο Άγιον Όρος έχω μια φίλη μου. Έχω μια φίλη μου. Ναι. Άμα σε αρχίσει τα γαλλικά, ναι. Θα τρέξει να κυκλοφορήσει. Υπάρχει δηλαδή γυναίκα που μπορεί να με ρίξει την πινελή και εμένα χωρίς να το. Άσε ρε κόκκινε. Αν υπάρχει γυναίκα. Μένεις. Κόκκινε. Στο Βρυσίδι. Περίμενε. Άκου. Δεν υπάρχει γυναίκα. Άκου. Περίμενε. Δεν υπάρχει. Σε Βρυσίδι όχι. Τι? Σε Βρυσίδι όχι. Δεν υπάρχει. Με τίποτα. Δεν υπάρχει. Τη μία την ξέρουμε και οι δύο. Άκου να δεις. Το ότι η Στέλλα δεν βρίζει. Ποτέ. Στέλλα δεν βρίζει. Σε αποστομώνει. Δεν βρίζει. Σε αποστομώνει. Δεν βρίζει. Σε αποστομώνει. Άλλο. Σου μιλάω για βρίσιμο κόκκινο. Και έχω μια φίλη μου η οποία θα σε στείλει αδιάβαστο. Δεν είναι μικρήλα. Τάκι τα ψωμιά της. Αλλά κόκκινε, άμα αγριέψει. Κόκκινε, δεν με έχει δει να βρίζω λόγω του ραδιοτηλεοπτικού. Ναι. Εντάξει. Λέβαια. Αν πούνε δύο μέρες το ραδιοτηλεοπτικό αφήνει ελεύθερα τα πάντα. Έχει φύγει στο Βόρειο Πόλο. Θα γράψει ο Βαμπινιώτης καινούργιο βιβλίο. Δεν υπάρχει. Θα γράψει ο Βαμπινιώτης καινούργιο βιβλίο. Ο Βαμπινιώτης καταρχήν τις λέξεις, τις μισές ξέρει. Άμα έρθει στην Τούμπα ο Βαμπινιώτης, Νεάπολη, Πολύχνη και τα λοιπά εδώ, θα γράψει τουλάχιστον άλλες διάφορες. Άσε, η Λολή κότεψε. Γιατί? Ήταν αρθεί τηλεόραση και κότεψε. Άσε. Λοιπόν. Πάμε σε διάλειμμα. Κότεψε. Πάμε σε διάλειμμα. Ο Βαμπινιώτης.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 95,5 των FM και το 2310-90-90-90 είναι δικό σας. 9.55 και ενώ τα μηνύματα στο 54.3.40. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5. Με λατινικούς χαρακτήρες, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό για τα θέματα τα οποία είπαμε. Μαζί μας η αδερφή Κωνσταντινίδη, στο οποίο βρίσκει από το πιο μικρό αδερφικό μέχρι και το πιο μεγάλο, με 150 ευρώ οι μηχανές αυτοκινήτων, με γραπτή εγγύηση και με τηλέφωνο το 18133. Υπενθυμίζω ότι έχουμε 4 εστία για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με το Λεμεσό Κύπρου. Με τη Λεμεσό Κύπρου. Με τη Λεμεσό Κύπρου. Γράφετε Α3, αφήνετε κενό τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματικό νούμερο και το στέλνω στο 54-344. Δύο βλέπω στην αναμονή, άλλους 4 περιμένουμε. Μάλλον δεν έχει πολύ ενδιαφέρον το σημερινό θέμα με τον ΠΑΟΚ και τους υπόλοιπους. Πάμε, παρακαλώ. Μίλησα. Άμα σας ζαλίζει με τους Ολλανδούς, άντε βρε γλύφτη. Ισπανούς και τους Ρωμανούς και τους Μονόπανους. Έλα γλύφτη. Ναι. Τι κάνουμε? Καλώς το να. Τι έγινε, το ρίξατε ρε τον Παπαθανασάκη? Ο Παπαθανασάκης ακόμα κάτω, ένα αγόρι μου, το Τζαλίκι, τον είδες που ανακοινώθηκε και έφυγε κατευθείαν. Τώρα θέλει να φέρει. Το Τζαλίκι είναι τον οδηγό του γιου του Μάτι Σομιάδη. Θα πάρουμε ένα ραπτόπουλο γιατί θα μου φάει. Ο Τζαλίκης, ρε φίλε, κάνεις ένα λάθος. Ο Τζαλίκης, βρε φίλε, δεν έχει δικαίωμα υπογραφής. Δεν υπογράφει αντί του Παπαθανασάκη. Λάθος είσαι. Βρε, λάθος είσαι, βρε. Λοιπόν, άκου. Πρώτον, αυτό που έκανες το βράδυ. Τι έκανα? Με τον αστείο που φέρνεις να λέει, ας πούμε, σε δάνει σας έκανα να ερωνεύετε τον Ηρακλή, να το παίζει τετράχα μου δίθεν Ηρακλειδέας, το παιδάκι που είναι βαμμένο Ολυμπιακός, έτσι. Να προκαλεί συνέχεια να έχουμε κάνει 552 παρεμβάσεις και να τον αφήσεις να λέει αυτά που λέει, πραγματικά σου λέω αυτό που λέει πέφτει στην υπόλοιψή μου. Εσείς οι αριστεροί πρέπει να έχετε πιο δημοκρατικές απόψεις. Εάν δεν μαζέψεις, άκουσε με αυτό που λέμε, ξέρεις ότι είμαι καλό παιδί. Αλλά με ξέρεις ότι με έχεις καταλάβει τι είμαι. Είσαι δημοκρατικό αγόρι αριστερό. Εάν δεν σταματήσει το συγκεκριμένο άτομο να βάλει εναντίον του Ηρακλή κατά αυτόν τον τρόπο... Τι έκανε? Είπε ο άνθρωπος ότι αυτοί που μαζευτήκαν ήταν πατήριδες. Ψέματα είπε. Έλεγε. Μα δεν είπε ψέματα. Πώς? Τι βλακίες έλεγε. Πάμε παρακάτω. Ποια είναι η βλακία που είπε? Ένα λεπτό. Τι βλακία είπε? Τον δάνεισε. Ορίστε. Ότι τον δάνεισε δεν ήταν βλακία, αλλά αυτό που λέει. Έχει σχέση αυτό με τον Ηρακλή? Ρε πλάκα, σπας. Θα βγω εγώ σε σένα, ναι, και θα σε πω εγώ σε δάνεισα εσένα λεφτά για να σε κάνω ρόμπα και δεν έχει σχέση με την υπόλοιψη ενός. Με τον Ηρακλή τι σχέση έχει αυτό? Με τον Ηρακλή όλα αυτά που έλεγε. Τι να είπε? Να πάμε λέει στο Μαρινάκι, να πάμε λέει να πλησιάσουμε τον Ισχυρό. Ναι. Και έλα μωρέ και άλλες ομάδες έπεσαν, δεν έπεσε η Λάρισα, εδώ έπεσε ο Ηρακλής. Τι είπε δηλαδή, τι πρόσβαλε? Τι λες ρε φίλε, όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Όχι, ρε, φίλε. Είμαι εγώ εθνικός, είμαι εγώ εθνικός Πειραιώς, Ραπτόπουλε. Τώρα, για εκεί το πας. Άκουσε με. Πρώτα θα μιλάς για τον Ηρακλή, σε έχω πει ένα πράγμα μαζί μου. Το μόνο πράγμα που δεν ανέχομαι είναι να μειώνει κάποιος τον Ηρακλή. Γιατί μπορεί να είμαι με το παιδί μου και για μένα το παιδί μου, τον Ηρακλή, θα τον ξέρει σαν την καλύτερη ομάδα του κόσμου. Αυτό θα το ξέρει. Προπαγάνδα θα κάνεις, δηλαδή το παιδί θα το πει ψέμα. Γιατί και εγώ βλέπω τον Ηρακλή τη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου. Έχεις πρόβλημα τότε. Πρέπει να ξεχάς, να μην ξεχνάς ότι πρώτα απ' όλα είμαι ο παδός του Ηρακλή. Δεν άρα δεν μπορεί να δεις καθαρά, ρε φίλε. Για να μην φάμε. Κύριε Στράτζαλη και κύριε Νικολαίδη, τι γίνεται? Τρίτη μέρα που σας λέω να παραιτηθείτε. Τι έγινε, ξέχασε ο κύριος Παπαθανασάκης να βάλει τα λεφτά στο Γουάντερσο και τον κάναν έξωση από το ξενοδοχείο? Αυτοί είστε. Αυτοί είστε εσείς οι δύο εκεί μέσα. Ο ένας από τα Γιαννιτσά και ο άλλος δικηγόρος. Τι θέλετε εσείς οι δύο μες στον Ηρακλή? Και ποιος Καρδοβασίλης? Ποιος Καρδοβασίλης θα έρθει? Φέρε και τον Καρδοβασίλη. Μέχρι και τον Άγιο Πέτρο να φέρεις και αυτός θα σηκωθεί να φύγει. Λοιπόν, Καναδέ, άκουσέ με τα πράγματα πως έχουν. Παράτα την ομάδα και σήκω φύγε, γιατί και το Θεό τον ίδιο να φέρεις και όλα τα μανιατάκια της θύρας 7 να φέρεις μέσα στην Παέρακλης, θα φύγουνε σούμπιτοι. Κατάλαβε λοιπόν ότι τα ξεφτιλίκια που κάνεις πρώτα με τον Αλέσο ότι ο Κουβάλας είναι κακός γιατί ζητάει τα δεδουλευμένα του και εσύ έχεις χρειάσει την ομάδα 2 εκατομμύρια και ακόμα πληρώνουμε τα ξενοδοχεία σου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στην Παέρακλης,
Δεν έχει το δικαίωμα να μιλά. Να κάνω μια ερώτηση. Για εσά κύριε Στράντζαλη και για εσά κύριε Νικόλα. Το Στράντζαλη, γιατί δεν μπορείτε να το διώξετε, ρε. Όσο παραμένετε και, και διώξτε τον Τσαλίκη και τον Σέμο. Ο Τσαλίκη και ο Σέμο δεν υπογράφουν, ρε. Ανοίγετε του ασκού του αιώλου και να ξέρετε ότι θα σα παρασύρει πάρα πολύ άσχημα. Τραβηχτείτε όλοι από το συγκεκριμένο κύριο που είναι επικίνδυνο και πολύ λίγο για τον Ηρακλή. Γιατί αλλιώς θα θεωρήσουμε και εσάς το ίδιο επικίνδυνος όσο αυτούς. Bye. Εγώ ένα πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω. Έρχεται ο Σέμος, διώχνει το Σέμο. Έρχεται ο Τσαλίκης, διώχνει το Τσαλίκη. Το Στράντζα λοιπόν και δεν μπορώ να τον... Αυτός υπογράφει. Παρακαλώ. Αν ρίξετε αυτόν, πέφτει η διοίκηση Παπαθανασάκη. Δύσκολο σας είναι. Παρακαλώ. Πάμε, καλημέρα. Πάρε γραμμές σας. Καλημέρα. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα από εκεί που τα αφήσαμε χθες, Γραπτόπουλε. Πάρ' το από όπου θέλεις. Λέει ο Ολλανδός ότι βγαίνει και ρεζιλεύει το Μάνο. Αν έχει τα παντελόνια ο Μάνος και αν αμφισβητεί αυτό που είπε, γιατί δεν του απάντησε ο άλλος εχθές, ο Μάνος, είπε ότι του έδωσε δανεικά, έτσι δεν είναι, γι' αυτό οι Ολλανδές δεν βγήκες να υπερασπιστείς το Μάνο. Αν δεν ισχύει, ας του κάνει μήνυση, ρε. Αν δεν ισχύει αυτό που είπε ο άλλος στον αέρα, ας του κάνει μήνυση. Εχθές δεν του απάντησε ξεκάθαρα. Απάντησε όπως απάντησε σε μένα όταν είχαμε βάλει το στοίχημα που έλεγε ότι ο Ηρακλής θα βγει στην πεντάδα. Ολλανδέ, είστε συνένοχοι και καλά να πάθετε, αγόρι μου, γιατί δεν έχετε μέσα σας το τσαμπουκά αυτό που πρέπει για να βγείτε μπροστά όταν χρειάζεται. Σας το είχα ξαναπεί ότι είστε στην συνένοχη στο έγκλημα του Ηρακλή. Τι ομάδα είσαι, φίλε? Είμαι παοξής φιλαράκι, αλλά βλέπω πράγματα και θα πω αυτά που... Δηλαδή για να καταλάβω, τα κολλητιλίκια του Μάνου με τον Παπαθανασάκη τους πρώτους μήνες δεν έπρεπε να υπάρχουν. Και τα στηρίγματα. Όχι, Ραπτόπουλε, δεν έπρεπε να υπάρχουν τα κολλητιλίκια και οι φωτογραφίες που ισχυρίστηκε ο φίλος. Ναι. Και τι δουλειά κάνει δεν ξέρω τη μάνα του και ο δικός μας ήταν καβουρίξ. Και αυτοί θα βγαίνανε πεντάδα. Τα ξεχνάτε, ρε Ηρακλειδής. Γιατί φόρτος, ρε φίλε, δεν μου λες... Ρε φίλε, ξέρεις γιατί? Γιατί πολύ το φορτωμένος. Ίσως από χθες εξαγριώνει όλο τον κόσμο. Ποιος? Του Ολλανδού, που συμπάσχω με τον Ολλανδό, γιατί όντως το παιδί μπορεί να είναι τρελαμένο. Ρε εσύ, δεν μπορώ να καταλάβω. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι σε κάνανε? Ρε Γρηγόρη, μάλλον ρε φίλε, μιλάμε τόση ώρα και εσύ είσαι ναι, στον κόσμο ακούω, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Στείλτονα. Έτσι. Εδώ θα με βλέπεις. Στείλτονα. Στον επόμενο. Στείλτονα. Ναι. Ρίξατε την ομάδα και στείλτονα. Σου μιλάω λέει και στον κόσμο σου. Παρεξηγήθηκες. Θα αστείευες τώρα. Μου ρωτάω. Ναι. Παρεξηγήθηκες. Έλα φίλε, ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τον. Από Μελβούρνη πέρα, από τα χαιρετίσματά μου. Από Μελβούρνη. Ναι, ναι. Από πιο προάστιο. Δεν ακούγεται εδώ. Από το Πρέστον. Από το Πρέστον. Με το Πρέστον που παίζει, με την Πρέστον που παίζει στην Αγγλία, τι σχέση έχει? Καμία απολύτως συνονόματος. Συνονόματος είναι το Πρέστον. Τώρα τα μισά προάστια της Μελβούρνης και της Αυστραλίας είναι από την Αγγλία. Αφού είναι Ηνωμένο Βασίλειο, βρε. Πόσο καιρό είσαι εκεί? Τέσσερα χρόνια. Τώρα με την κρίση δηλαδή έφυγες? Εγώ έφυγα με την κρίση θεωρητικά, ναι. Η οικογένειά μου είναι γεννημένη, μεγαλωμένη εδώ. Οπότε είμαστε πέρα δόθε. Χρόνια τώρα. Με τι ασχολείσαι? Είμαι οδηγός, κάνω παραγγελίες από φούρνο ψωμιά και... Και πόσα παίρνω? Πόσα παίρνω? Ναι. Της εφορίας είσαι? Όχι ρε, να κάνω σύγκριση εδώ. Λάκα σου κάνω. Είναι, αυτή τη στιγμή πληρώνομαι γύρω στα $1,300 την εβδομάδα. Ωραίος. Ναι, δεν το ρωτήσω όμως, περίμενε. Με πόσα χρήματα τη βγάζει κάποιος το μήνα εκεί? Πάντως καλύτερα από ό,τι είναι εδώ. Ναι. Ρε εσύ δεν είπατε, ρε, με πόσα λεφτά τη βγάζει κάποιος το μήνα εκεί? Από εκεί ξεκινάμε. Γιατί μπορεί το νούμερο να φαντάζει τρελό, αλλά για εκεί να μην είναι. Ναι, είναι καλά λεφτά, δεν μπορώ να πω. Είναι πολύ καλά λεφτά. Εντάξει. Είναι από εκεί και πέρα στο χαρακτήρα του καθενός με πόσα τη βγάζει. Τώρα δεν θα σου πω εγώ τι βγάζω. Γιατί μπορεί να φαντάζει που δεν τη βγάζει. Μάλιστα. Η φορολογία πολλά. Πολύ μεγάλη φορολογία. Μαύρα, μπορεί να παίρνει μαύρα.
Παντού μπορεί να παίρνει μέτρο. Ας τον αρέ να ρωτήσουμε. Μπορείς. Εννοείται. Έγινε φίλε. Ωραίο. Μπορείς. Εννοείται ότι μπορείς. Και ειδικά από ελληνικές επιχειρήσεις. Εκεί παίζει τα πιο πολλά μάτια. Α, με τα λαμόγια τους Έλληνες. Μάλιστα. Ωραία. Με ποιους άλλους. Ωραίος. Αλλά ένα σχόλιο να μου δώσετε αν μπορείτε για τον Παναθηναϊκό φέτος πώς τον βλέπετε. Καλύτερο από πέρσι, αλλά θα προτιμούσαμε προπονητή το Δόνια αντί του Μίχελ. Αντί του Αφιβολητόρ. Με αυτό τον προπονητή δεν μπορεί να πάει στενά. Εγώ πιστεύω έτσι. Ο επόμενος προπονητής ήταν ο Δόνης. Να το ξέρεις αυτό. Όχι, ρε, μην μας σκοτώνεις τώρα. Δηλαδή... Πληροφορία είναι. Πληροφορία είναι. Ναι. Φυλακή θα μας βάλεις. Το βλέπω εγώ. Έτσι. Αυτόν το βλέπω μέχρι το Δεκέμβρη να έχει φύγει, βέβαια. Αλλά... Δεκέμβρη πολύ έβαλες. Κότες Ολυμπιακοί δεν βγαίνετε τώρα, να παίξετε τις υπεράνω γκόμενες. Παλιοκοτάρες, τρία γκολ από τον Ατρόμητο, δεν βγαίνετε να κράξετε το Μαρινάκι. Φοβάστε, καλημέρα. Οι Ολυμπιακοί θα βγουν το Δεκέμβρη. Που να βγουν οι κότες, δεν βγαίνουνε. Τρία γκολ φάγανε από τον Ατρόμητο με την πιο αργή άμυνα του πρωταθλήματος, τα ταγάρια. Και δεν μιλάει κανένας. Κάθονται σαν τις κότες και φοβούνται μην τους ακούσει ο Κυρσάβας και τους κάνει κανένα ντου να πούμε. Πάμε, πάμε. Να δούνε που θα πάει η ΕΠΟ, δεν θα μιλάνε. Λοιπόν, ναι. αυτά ήθελα να πω και την καλησπέρα και να καλή συνέχεια να έχετε, παιδιά. Γεια χαρά. Επόμενος, ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνουν τα παλικάριά. Υπομονή και όνειρα. Έτσι, χαίρομαι, όπως όλος ο κόσμος. Μπράβο. Θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτό να που είπε ο Γρηγόρης, ο φίλος, ναι. Που είπε στείλ το να. Ναι. Θέλω να συμφωνήσω πλήρως. Και όσο για τη χθεσινή εκπομπή ήταν απόλαυση, ήταν η καλύτερη. Και το γιατρό. Ένα. Λέγε, κατάλαβες γιατί είπα στήλτονα. Όχι, δεν μας νοιάζει. Κατάλαβα, παλικαρέ. Απλά σου λέω το τι είπε το παλικάρι. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Χωρίς να χαρακτηρίζει. Όταν όμως απευθύνεται σε μένα και μιλάει ηρωνικά, όχι με σκόρπι. Δεν δέχεται την ηρωνία. Ναι, όχι, απλά δεν είπα το τι είπε για σένα. Απλά είπα για να καταλάβεις για ποιον να λέω ότι συμφωνώ. Καλά κάνεις και συμφωνεί με τα λεγόμενα του. Έτσι. Και όσο για τη χθεσινή εκπομπή του Ραυτόπουλου ήταν απόλαυση γιατί. Γιατί τον κάνανε ένα ντου από το πουθενά το γιατρό. Ο καθένας είπαμε μπορεί να λέει ότι. Δεν ήταν ντου ρε γαυγίσματα ήταν ρε. Δεν ξέρανε να. Ναι. Δεν είχανε. Καταρχήν τους κάναμε ερωτήσεις και δεν ξέρανε να απαντήσουνε. Αυτό λέει θα διώξω λέει το τζαλίκι. Δεν απάντησαν σε ούτε μία ερώτηση. Να σου πω ρε κάτι. Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Εγώ σαν Ραυτόπουλο ξέρεις τι λέω. Ότι αυτοί μπορεί να τα έχουν βρει με τον Παπαθανασάκη και αυτά είναι παραμύθια. Εφόσον θέλουν να ρίξουν αυτοί τώρα τη διοίκηση και είναι ένα στη διοίκηση, οι βασιλιάδες των ντου που φοβούνται να κάνουν ντου να πέσει η διοίκηση και λέει, ελά λέει θα βάλει άλλον. Άκου τώρα. Εγώ πού να πάει το μυαλό μου τώρα. Εμένα το μυαλό μου, εμένα το μυαλό μου μέσα στη Σκιαπού της Θεσσαλονίκης παίρνει στροφές. Γυρίζει. Και εγώ λέω. Ρε μπάς και τα βρήκατε με τον Παπαθανασάκη και μας δουλεύετε. Φως φανάρι. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Τρεις ερωτήσεις και δεν πήρα απάντηση. Δεν πήρα απάντηση. Μέχρι το τέλος και λέω αν είναι δυνατόν. Και το ξεχάσαμε. Δεν μπορούν να ρίξουν αυτοί. Δεν και τίποτα το παιδί. Αυτοί ρίξαν ολόκληρο Θεοδωρίδη. Κάνανε τα μεγαλύτερα ντου και δεν μπορούν να ρίξουν τον βοηθό του Παπαθανασάκη στη Μίκρα. Έλα τώρα ρε. Έλα τώρα σε εμάς τώρα ρε. Άντετε τώρα. Έτσι ακριβώς. Άντε συνεχίστε έτσι και απόλαυση. Απόλαυση ειλικρινά. Στον επόμενο. Καλά, να μην κρατάω. Πάμε στον επόμενο. Ναι. Ναι. Έλα ρε Γρηγόρη. Ναι. Σε ειρωνεύτηκα. Απάντησε μου. Θα πεις ό,τι θέλεις. Σε ειρωνεύτηκα. Κάνω το χαζό και το προσπερνάω. Σε ειρωνεύτηκα, απάντησε μου. Είναι εύκολο να πω ότι είσαι θλίτωνα. Θέλω να το προσπεράσεις, ούτε σου ζητάω να πεις συγγνώμη. Θέλω να μιλάς σοβαρά. Ρε φιλαράκι, εγώ παίρνω να πούμε στο Μετρόπολης. Δεν παίρνω στο μαγαζί σου. Και παίρνω να πω την άποψή μου. Και σε ρωτάω, σε ειρωνεύτηκα, ρε φίλε. Δεν κατάλαβα. Παίρνω στο Μετρόπολη σου λέω, δεν παίρνω στο μαγαζί σου και σε ξαναρωτάω. Και σου ξαναλέω επειδή δεν μ' αρέσει το ύφος σου, στην εκπομπή μας παίρνεις τηλέφωνο και εδώ πέρα μας αφήνουν τα κλειδιά του μαγαζιού να κάνουμε κουμάντο. Είναι το μαγαζί του. Κατάλαβες. Ξανακλείσε με ρε φίλα Μαγουσάρης, γιατί είσαι μάγκας. Ξανακλείσε αυτό, ρε μαγκιά είναι. Όπως σε σέβεται ο άλλος, να το σέβεσαι. Ρε φίλε σε ξαναρωτάω, τρίτη φορά σε ειρωνεύτηκα. Χειρότερο από αυτό έκανες. Προχώρα. Χειρότερα. Χειρότερα. Προχωράω.
Αυτό, επειδή δεν έχεις καταλάβει εσύ τι έχει γίνει. Αν έπαιρνα εγώ τώρα στο Ραπτόπουλο τηλέφωνο και τον έλεγα και φώναζα και τον έλεγα Ραπτόπουλο. Επιμένεις άλλη μαλακίες. Δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει. Λοιπόν, θα σου εξηγήσω. Σε ηλίθιο απευθύνεσαι. Μάλλον. Τι είναι αυτό που λες τώρα. Ρε φίλε, μάλλον δεν καταλαβαίνεις, ρε φίλε. Στείλ τον. Άμα πρόκειται για βλάκα, Συγγνώμη, τι να κάνουμε. Γιατί βρίζεις. Δεν έχεις καταλάβει, λέει, τι έχει γίνει. Δεν κατάλαβες. Δεν έρχεται σπίτι μας και μας λέει τι έχει γίνει. Άμα πιστεύει ότι δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν ξέρεις. Τότε να μην μου απευθύνει το λόγο. Μα δεν ξέρεις. Να μην μου απευθύνει το λόγο. Δεν έχεις ακούσει. Ρε μου απευθύνει το λόγο. Μη βρίζεις. Και μετά μου λέει δεν ξέρω τι έχω γίνει. Μη βρίζεις. Άκου τη λογιά στα παραμύθια. Μη βρίζεις. Μου απευθύνει το λόγο και μετά μου λέει δεν ξέρεις τι έχει γίνει. Εκνευρισμένος. Πάμε ρε, δώσε, ναι. Δεν έχει δώσει. Ναι. Εγώ στη θέση του θα σε πλάκωνα. Να έρθει. Μη. Να έρθει. Μη, άστα. Δεν κατάλαβα. Μετά... Αυτές τις βλακίες που λες, τα έχεις κάνει πολλές φορές. Εντάξει, άνθρωπος, και θα έχεις πρόβλημα εσύ στο τέλος. Εγώ σου είπα κάτι. Τώρα δε... κοίταξε να δεις. Άντε, πούλα τα σκάφη, παιδάκια. Τι ναι. Είπε ο άνθρωπος. Ναι. Τι σε είπε. Πραγματικά δηλαδή. Τη δεύτερη φορά τι σε... σου κόβει. Τη δεύτερη και φορά... την πρώτη και δεύτερη το ίδιο πράγμα. Τη δεύτερη τι σε είπε, δηλαδή. Έλα. Έλα. Δεν σου κόβει. Δεν μου κόβει εμένα. Ναι. Άντε καλά. Ναι. Θα έρθει κανένα βουβάλι πάλι εδώ. Να έρθουν δύο βουβάλια. Άμα έρθουν δύο θα φύγω εγώ. Καλημέρα, ναι. Ούτως ή άλλως κότα είσαι. Κότα με κότα. Εσύ που δεν είσαι κότα να τα βγάλεις πέρα. Εγώ θα βαράω μαζί με τον ακροατή. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Κωστή. Έλα. Εγώ νομίζω, παρότι είμαι εγώ, δεν είμαι Ρακλειδέας. Ναι. Αλλά εάν θέλεις να διώξεις τη διοίκηση, μπορείς να πιάσεις έτσι, νομίζω. Τον προπονητή, που τον αγαπάς. Ρε φίλε, τώρα, και... εδώ νομίζω ότι παίζουνε... Παίζουνε μπουνιές ένα έργο σαν του Τζον Γουέιν με τις ψεύτικες μπουνιές. Αυτοί εδώ άμα θέλαν να ρίξουν τον Παπαθανασάκη, είναι απλό το έργο. Πηγαίνα σε αυτόν που είναι, δεν ξεχνάω και το όνομά του, που υπογράφει για τον Παπαθανασάκη, γιατί ο Παπαθανασάκης λείπει, του κάνανε ένα ντου, το διώχνανε και ρίχναν τη διοίκηση. Και πηγαίνα σε διοίκηση πρωτοδικείου. Άστε τα τώρα αυτά. Εγώ τώρα δεν μπορεί να ρίξουν αυτή τον Παπαθανασάκη να πάει σε διοίκηση πρωτοδικείου να κλείσει. Ναι. Δεν είναι, με το τραπούκο δεν είναι. Μπορεί να μπλέξουν τα παιδιά. Τι να μπλέξουν τα παιδιά, μωρέ. Άκου με. Τι να μπλέξουν τα παιδιά, μωρέ. Με το τραπούκο είναι όλη μέρα. Πώς θα μπλέξουν. Μιλάς με τον προπονητή. Ξέρει ο Ραπτόπουλος καλύτερα. Ξέρει ο Ραπτόπουλος καλύτερα. Ξέρω καλύτερα, ναι. Όταν θέλω να ρίξω μια διοίκηση και να κάνω επανάσταση, δεν πάω στον Κοντονή νιάου νιάου, τη ρίχνω μόνος μου. Άιντε πια. Κώστα μου, μας πρίξατε. Κώστα, λέγε. Και εγώ πάω ξύσινη και μέρα μου τη δίνει στα νεύρα. Δηλαδή εσύ όταν κυνηγούσες τους παντελάκιδες αλλά... και τους βουλινούς. Εντάξει. Δεν πήγαινε και το κοτρώνι. Τι μας λες τώρα στις θεωρίες για αυτό. Και φωνάζουν τον γιατρό, τον οποίο έχει μια άποψη που λέει δεν έχουμε επιχειρηματική δεύτερη λύση και πρέπει να κάνουμε αυτό και αυτό. Δικαιωμάτου είναι στην άποψη. Αυτή εδώ είναι αριστερή. Αυτή είναι εδώ αριστερή. Που ρίξανε τον πατακό για να φέρουν τη δημοκρατία στην Ελλάδα και μιλάνε έτσι στον γιατρό. Έτσι να τους χέσω εγώ τέτοιους αριστερούς. Τώρα φτύνεις και σε βλέπω από δορυφόρο. Ναι. Εγώ δεν γουστάρω τον τρόπο συμπεριφοράς ούτε του Λανδού και του Μάνου. Έτσι που απευθύνονται απέναντι στην ομάδα. Αλλά σκέψω όμως και εσύ ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν οικογένεια. Ποιος θα ρισκάρει να φάει την οικογένεια. Την δικιά του την οικογένεια για τον Ηρακλή. Μπα, απλά πράγματα, όταν κυνηγούσαν τον Θεοδωρίδη και τον κυνηγούσαν και τους πάγανε τον... Χρόνια, δεν είχαν οικογένεια τότε, τι μανιτάρια χρόνια, ήτανε, όποιος, φυτρώσαν όποιος, τότε. Εσείς όταν, όταν σπάγατε του Παντελάκη το μαγαζί, δεν είχατε οικογένεια, τι μπάσταρδοι ήσασταν. Ρε φίλε. Οι άλλοι που κυνηγούσαν τον Γράντα, τι, δεν είχαν οικογένεια, τι φυτρώσανε. Άκου. Μην τρελαίνεσαι. Ρωτάω, δεν τρελαίνομαι. Πιάνε πια στον προπονητή, αφού έχετε και καλή σχέση εσείς. Δηλαδή πες Νικόλα, δεν γίνεται, πρέπει να φύγεις, πρέπει να το διώξουμε. Να φύγει ο προπονητής, τη μια εβδομάδα έχει φύγει αυτός. Και τελείωσε, δεν γίνεται, δηλαδή αν δεν σπάει σ' αυγό, ρε φίλε, δεν κάνεις ομελέτα. Δεν γίνεται έτσι, θα διαλύσει η ομάδα έτοιμη. Πάρετε τον Κοντονή τηλέφωνο και ζητά τον Αδαμίδη. Δεν γίνεται. Χάρης και ο Αδαμίδης, αλλά ο Γκαϊλέ δεν είχε ο Αδαμίδης να ασχοληθεί με τον κόκκινο να πάρει ξύ τον Παπαθανασάκη. Το κέρδος του ποιο θα είναι. Άστε ρε τώρα. Μισό λεπτό. Το δεν γίνεται όμως που λέει Γρηγόρη, συμφωνείς με αυτά. Άρα πρέπει να συμφωνήσω εγώ με αυτά που λέει ο Ραπτόπουλος. Όχι. Έξω από το χώρο. Όλα καλά και παλά. Όχι, δεν είναι. Γίνεται. Είναι έξω από το χώρο πολλά τραγούδια. Εσύ κόκκινο τα κυνηγούσες τον Θεοδωρίδη με τον Σωτηρόπουλο και τον Καράδαλη. Δεν είχατε οικογένειες. Γιατί τον κάνατε μπούκα. Και τώρα είστε μούγκα. Τι άβογα. Να σε καλά, φίλε, να προλάβουμε άλλο ένα. Ναι. Αναχαθείτε απίθανοι. Ναι. Ναι. Ορίστε. Είπαμε, ναι. Τον επόμενο. Τον επόμενο.
Δώσε ρε μια γραμμή. Δώσε μια γραμμή. Δεν δίνει. Κλείσαν όλοι. Πάει. Είναι και 3,5. Λοιπόν. Πάμε, ναι. Η εταιρεία Σκιάδη Παλαιοδήμους, η μεγαλύτερη στη Βόρεια Ελλάδα, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών, έρχεται με ένα δεκαήμερο υπερπροσφορών για τα Σκόντα Οκτάβια. Σκόντα Οκτάβια 1000 κυβικά με κινητήρα βενζίνης 120 άλογα, τελική τιμή 16.500 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτο παρακαλώ, όπως ετοιμοπαράδοτο και το ντίζελ το 1600, 19.590 τελική τιμή. Και φυσικά το must της χρονιάς, το Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου με τελική τιμή 19.500 ευρώ. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών με τηλέφωνο το 2310-596-690, τηλεφωνήστε τώρα. Πάμε σε διάλειμμα. Μην ξεχνάτε για τα εισιτήρια για του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με το σημερινό απόψε. ΑΜΗ 3 κενό, ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε για άλλα 20 λεπτά στο αθλητικό Μετρόπολη 95,5. Το 2310 και τα 30 δικά σα. 9.55 και το μήνυμά στο 54.340. ΑΜΗ 3 κενό, ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54.340. Μόλις 7 μηνύματα έχουν έρθει για τον ΠΑΟΚ. 6. Για το παιχνίδι με τον Απόλλωνα Μεσό. Αφού μιλάς για τον Ηρακλή, μας έχει κάνει τα ούλια με τον Ηρακλή. Δεν μπορείτε να ρίξετε ένα Παπαθανασάκι, πρέπει να σας φάμε στη μάπα ένα καλοκαίρι μέσα εδώ. Ένα παιχνίδι σε εξέλιξη, κωδικός 2309, Σίγια Ζουάν, Ξανκάη, Σενχούα, 01, ναι, ναι. Στο 47ο λεπτό. Παρακαλώ. Άντε, καλημέρα. Ορίστε. Παρακαλώ. Εσείς είστε. Εσείς είστε. Χαίρετε, από Λονδίνο. Από πού? Από Αγγλία θα μιλάω. Από Αγγλία. Μάλιστα. Ο παδός του ΠΑΟΚ είμαι. Άγγλος. Ζάχαρη, παιδιά. Ναι. Ωραία. Όχι, Κύπριος είμαι. Κύπριος είμαι. Κύπριος που πήγε στην Αγγλία. Ζάχαρη. Τι να κάνω, παιδιά. Η ανάγκη. Να σου πω κάτι. 28 του Αυγούστου ξεκινάει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Όχι 28, έχω την εντύπωση. 21. Στις 28 ΠΑΟΚ παίζει Θεσσαλονίκη. Ναι, δεύτερη αγωνιστική παίζει εδώ. Θες να έρθεις να τον δεις? Ναι, ναι, θα έρθω. Φυσικά. Φυσικά. Να έρθεις, φίλε, γιατί φέτος ο ΠΑΟΚ θα είναι καλύτερος από πέρσι. Ο Ολυμπιακός θα είναι χειρότερος από πέρσι. Ο Παναθηναϊκός θα είναι καλύτερος από πέρσι. Και η ΑΕΚ θα είναι μία από τα ίδια. Βελτιωμένη Τρίπολη. Βελτιωμένη Τρίπολη, βελτιωμένος ο Ατρόμητος. Και από εκεί και πέρα. Ο Ηρακλής, ο Μπουγιουκλής, ο Ανδροκλής θα παλέψει εκεί με τις Λάρισες του Κούγια. Η Λάρισα του Κούγια τα έχει καλά με το Μαρινάκι, θα σωθεί. Θα είναι μια δύσκολη κατάσταση για τον φίλο μου τον Κόκκινο εδώ πέρα όσον αφορά την ομάδα του. Δύσκολη. Δύσκολη, δύσκολη. Καθόλου δύσκολη. Οπαδικά εννοώ. Νομίζετε, ρε παιδιά, ότι ο Ηρακλής έχει πιθανότητα να αυξηθεί? Όχι. Όχι. Εγώ δεν νομίζω. Όχι. Όχι. Κρίμα για Θεσσαλονίκη πάντως. Γιατί τι θα πάθει η Θεσσαλονίκη? Αυτό είναι εκτός Ελλάδος. Εδώ φύγαν όλα τα εργοστάσια και πήγαν στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία και θα πάθει τίποτα η Θεσσαλονίκη αν πάει ο Ηρακλής Γάμα Εθνική, ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ αν πέσει. Τι λες εσύ? Ναι, ρε, θα διαλύσουν όλα. Εδώ δεν διάλυσε η Θεσσαλονίκη, ρε φίλε. Φύγαν όλα τα εργοστάσια. Φύγαν όλοι οι νέοι στο εξωτερικό και θα διαλύσει επειδή θα πέσει ο Ηρακλής ή ο Άρης. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Εδώ που είμαι έχονται αρκετοί Έλληνες για δουλειά. Πάρα πολύ. Εδώ έχουν πάρει λεφτά για τους Σύριους κατά κεφαλήν και αντί να φτιάξουν hot spot, πώς θα λένε αυτά, τα φάγανε τα λεφτά σουβλάκια και σουτζουκάκια. Και λένε τώρα στους Έλληνες, ταΐστε τους Σύριους. Ασύλληπτη κατάσταση. Α, ποιος Ηρακλής τώρα, και ο θείος μου Περικλής. Άσε ρε φίλε. Και ποιος πάω και ποιος άλλος. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Εδώ κάτω γυρεύουν αρκετούς οδηγούς. Εδώ θα πεθαίνουμε και δεν θα έχουμε λεφτά να μας κυδέψουν σε λίγο καιρό. Θα μας τρώνε τα σκυλιά στον δρόμο, ο Αζόρ, η Μίνη και ο Φλόξ. Μισό λεπτό, παιδιά, αυτό που λέει είναι σοβαρό. Ναι. Γυρεύουν οδηγούς πού? Πού? Γυρεύουν εδώ κάτω, είναι στον Μπέρμιχαμ εγώ. Στον Μπέρμιχαμ. Ποια ομάδα υποστηρίζεις? Από τις τρεις ποια υποστηρίζεις? Την Άστον Βίλα, την Μπέρμιχαμ ή την West Brom? Πήγαμε διαβάθμιση, δεν κόκκινε. Έλα. Πήγαμε διαβάθμιση. Διαβάθμιση. Βίλα είναι. Τι οδηγούς ήταν? Trailer. Ναι, με συγχωρείς. Τι είναι αυτό? Ποια είναι τα προσόντα τα οποία απαιτούνται? Να μην πίνουν σαν και σένα, όταν να μην καπνίζουν. Όταν έχεις επαγγελματική άδεια για μεγάλο φορτηγό,
Γάμα κατηγορία. Εδώ... Α, θα σε γελάσω. Έψιλο, τι. Λοιπόν, μάθε. Μισό λεπτό, άκου λίγο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, καταρχήν το κόστος ζωής στο Μπέρμιγχαμ συγκριτικά με το Λονδίνο, ποια είναι? Είναι πάρα πολύ ξύλα. Δηλαδή, παιδιά, το 1 δέκατο από το Λονδίνο. Όχι και το 1 δέκατο, είναι και λίγο περισσότερο. Το 1 πέμπτο. Περίπου, περίπου. Λοιπόν, για να μην μακρηγορούμε. Δηλαδή, δίνουν κανένα διχίλιαρο μισθό. Αυτοί οι οδηγοί θα παίρνουν 140 λίρες την ημέρα. 140 περθήμερο. Σήμερα, αν θες εξάμερο, εξάμερο. Και τι κουβαλάν, πτώματα, ναρκωτικά, όπλα, τι κουβαλάν? Αυτό σημαίνει 2.800 το μήνα. Σταμάτα ρε κόκκινα να μιλήσει, μην πηδάς την κουβέντα. Λέγε ρε φίλε. Όπως καλά ρε παιδιά. Το κόστος ζωής, εγώ το βρήκα πιο φτηρό από την Κύπρο, ρε παιδιά. Ωραία. Άμα δουν Έλληνα, το θεωρούν του πεταματού? Όχι. 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 Ωραία. Μάθε λεπτομέρειες. Μάθε λεπτομέρειες. Μάθε λεπτομέρειες και το επόμενο τηλεφώνημα από εβδομάδα πότε θα είναι, να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Μπας και σώσουμε κανένα χριστιανό. Ορθόδοξο καθολικό κατά πάνω εκεί μεριά. Φιλιά, να σε καλά, επόμενη γραμμή. Εγώ... Γεια σου Κύπρη. Σώσε την Ελλάδα, Κύπρη, σύμμαχε. Καλημέρα. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Έλα λιγάκι. Έλα αυτό που λέει. Τι θα γίνει, ένα λεπτό, ένα λεπτό εκεί παραπάνω. Βγαίνεις, λες στον αέρα, ρε Ραπτόπουλο, ότι εγώ υπάρχει πιθανότητα να τα έχω βρει με τον Παπαθανασάκη. Ρε φίλε, αν δεν μπορείς να ρίξεις. Ρε άνθρωπε, είσαι τώρα ειλικρινά. Με ξέρεις. Ξέρεις ότι ήρθα σε σένα, ναι, και ξέρεις γιατί άνθρωπο μιλάμε. Και βγαίνεις και λες στον αέρα ότι εγώ έχω κάνει το έχω, τα έχω βρει και κάνω πράγματα. Δεν ομίλησα σε προσωπικό επίπεδο, αλλά μου φαίνεται παράξενο. Που κάθε μέρα με αυτά που λέω κινδυνεύω επειδή έχω πει το ονοματεπώνυμό μου πάνω από 500 φορές. Παρόλο που χρησιμοποιώ το ψευδώνυμο. Εντάξει. Μπορώ να φάω 500 μηνύσεις για αυτό. Αποσύρω, αποσύρω, αποσύρω. Okay. Αποσύρω. Αποσύρω, αλλά περιμένω να ρίξεις τον Παπαθανασάκη μέσω του. Πώς το λένε αυτό να μου ρε που είναι στη διοίκηση. Του Εραστέχνη και του Νικολαίδη. Δεν υπάρχει Εραστέχνης, ρε Γρηγόρη. Του Νικολαίδη. Νικολαίδης λέγεται. Αυτός υπογράφει. Θα πας στον Νικολαίδη να του πεις φύγε. Στον επόμενο. Όπως είπες, το Σέμα και τον Τζαλίκη. Τον είπες, αποσύρω τελείως. Αποσύρω. Καλημέρα. Για σένα. Καλησπέρα. Για τους άλλους δεν παίρνω όρκο. Για σένα. Καλημέρα, ναι. Ναι. Καλησπέρα στους συναγωγούς. Πραγματικά ντρέπομαι, γιατί χθες γύρισες και είπες ότι εμένα με γνώρισες από τον κόκκινο για ένα στοίχημα μιας μπερδέ που έχασα. Ναι. Ενώ το στοίχημα το έχασες εσύ. Ναι, ναι. Έτσι. Ενώ εμένα με ξέρεις από μικρό παιδί, όταν δούλευε στο στρατηγάκι και καθόμασταν έξω από το καφενείο που ήταν στο λιγνό Αρμάνι και τα λέγαμε. Είναι ψέματα. Όχι. Όταν εσύ είσαι ένα δώρε μου κολόμαγκα. Πάνω στον ραδιοφωνικό σταθμό εκπληρών άλλη. Ναι, αλλά έκανε Σαββάτο τον Παπαθανασάκη πριν ένα χρόνο. Παρακαλώ, σε παρακαλώ. Αυτά είναι ντροπή να τα λες για μένα. Γιατί είναι ντροπή, ρε? Πες έβαγα παραμύθι. Εγώ θα ξεκινήσω για το χθεσινό συμβάν για να ξέρει όλος ο κόσμος και να μην χαίρονται κάποιοι. Από το 2002 που σας πρότεινε ο κύριος Σωτηρόπουλος και καλά έκανε ο αδερφός και φίλος μου, πήρατε αυτή την εκπομπή, παίρνω ανελιπώς. Δεν έχω τολμήσει και δεν τολμάει να περάσει από το μυαλό μου να ξεφτυλίσω κάποιον άνθρωπο ή να πω ψέματα ή να τον βάλω σε περιπέτεια αυτόν και την οικογένειά του. Εγώ βγαίνω λοιπόν με το πραγματικό όνομα, το πραγματικό όνομα τεπώνυμό μου που είναι Μάνος Λουπασάκης και θέλω να διευκρινίσω για μία και τελευταία φορά ότι όποιος ξανά τολμήσει να μιλήσει για μένα, να προσβάλλει εμένα και την οικογένειά μου, να πει για δίθεν χρήματα, να πει για πράγματα τα οποία είναι ευτελή, κακοπροαίρετα και χτυπήματα κάτω από τη μέση, άμεσα θα υπάρχουν ασφαλιστικά, αφού παίρνετε κασέτα από το Μετρόπολη, θα υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα και θα πληρώνει τα φάρμακα. Που έκανα εγώ, που έκανα κάτι, να σας φέρει μία απόδειξη από το δικαστήριο ότι του έκανα το οτιδήποτε, δικαιώθηκε εναντίον μου. Καταλαβαίνετε τι εννοώ και ναι, 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 πώς δεν καταλαβαίνω. Α, μπράβο. Θα πετώ από εσάς. Για από τα χρόνια που γνωριζόμαστε, οποιοδήποτε τολμήσει να πει για τέτοια πενιχρά άθλια. Ποσά. Όχι μόνο αυτό κύριε Κόκκινε, να προσβάλλει εμένα και την οικογένειά μου, σας παρακαλώ να παίρνετε άμεσα θέση. Δεν είναι ότι μιλάμε για τον Ηρακλή, για τον Μπάουκ, για τον Άρη, για οτιδήποτε. Βγάζουμε την τρέλα μας.
ούτε κακοποιοί είμαστε, κύριε Ραπτόπουλο, ούτε δολοφόνοι είμαστε, ούτε τίποτα δεν είναι. Και έχετε την, έχετε την τύχη να μας ξέρετε πολλά χρόνια. Εμένα προσωπικά. Πάρα πολλά. Μίλα, ρε! Πάνω από 30, κύριε Ραπτόπουλε. Συγγνώμη τώρα, η παρεξήγηση έγινε για σένα ή για τον Ηρακλή? Σοβαρά μιλάς, Ραπτόπουλε. Εσύ δεν κατάλαβες τίποτα από χθες μέχρι σήμερα που... Τώρα το κατάλαβα. Μίλα, Μωρικότα! Τώρα κατάλαβα. Για τα δανεικά έγινε η φασαρία. Εδώ βγήκε Παοχτής, κύριε Ραπτόπουλε, και είπε ότι έβαλε μαζί μου στοίχημα για την πέμπτη θέση. Αν ξέρει εμένα και αν με έχει δει στη ζωή του, να βγει να πει πού βάλαμε τα λεφτά, πού συναντηθήκαμε. Εγώ, κύριε Ραπτόπουλε, και έπαιζα σπίτι από τον κύριο Ραγκάτσι, το ξέρετε? Ναι, ναι, δεν το πήρες ακόμα. Ναι. Όχι, γιατί θα του πάρω το σπίτι. Ναι, ω, βέβαια, τι ιδέα είναι. Δηλαδή, κάνουμε μια καζούρα ορισμένες φορές, περνάμε ωραία, κάνουμε μια αποσυμπίεση του εαυτού μας στο ραδιόφωνο και ξαφνικά ακούγονται και λέγονται τέτοια πράγματα και χτυπήματα κάτω από τη μέση. Τέλος, δεν υπάρχει μέση κάτω από το χτύπημα. Πάμε επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Ναι. Ακούγομαι. Πολύ καθαρά. Πάρα πολύ ωραία. Γρηγόρη. Ο Γρηγόρης. Γρηγόρη. Εδώ, εδώ. Σου λέω κάτι. Δεν υπάρχει καφενείο. Σπορτ καφέ. Ζαχαροπλαστείο προποτζίδικο που να μην ήθελε να σε έχει φίλο μπαγάσα. Ποδοσφαιρικό εννοείται. Είσαι τρομερός, είσαι φοβερός για όλη σου την συμπεριφορά. Σε παραδέχομαι απόλυτα, πρώτον. Δεύτερον, σαν οπαδός του ΠΑΟΚ 62 χρονών που είμαι και είμαι της εποχής της παλιάς του Μανάβη, έχω να πω το εξής. Βγάζω το καπέλο μου και δίνω συγχαρητήρια σε αυτό το παιδί, το τρομερό από τις οικίες, τον αποκαλούμενο Ολλανδό, ο οποίος. Τέτοιον οπαδό εμείς δεν έχουμε. Είχαμε το Μανάβη, πέρασε η εποχή, άλλαξε η εποχή. Ο οποίος Ολλανδός, με το πάθος του, έχει κάνει... Είχατε τον Κερμελή, ρε, γιατί? Εγώ γνώρισα τον Ιγνάτη με τον Μάτζα και μετά τον Αφταρά και μετά ήρθε ο Μαυρομιχάλης. Ίδια συμπεριφορά, άλλη εκείνο του τον Κερμελή είχατε, γιατί, καλός. Με τον Βασίλη δεν βρίσκεσαι τώρα. Τώρα. Μην μπερδεύεις τώρα. Εγώ τον Ιγνάτη και τον Μάτζα γνώρισα το 68-69 και μετά ήρθε ο Μαυρομιχάλης αρχές 70. Πάμε τώρα. Σαν τον Μάτζα δεν βγαίνουν παιδιά. Αυτό το παιδί που λέγεται Ολλανδός έχει σπάσει τα τσιμέντα και έχει γκρεμίσει την κοινωνία. Σας το λέω κάτι. Ξέρετε τι έχει κάνει? Γράψτε το αυτό και να βγουν το βράδυ και να σου το πούν, γιατί δεν έχει χρόνο. Για πες. Έχει γκρεμίσει την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, τη διέλυσε. Την ημέρα εκείνη, στην οποία βγήκε το ραδιόφωνο, στη λέω ότι την έχω και από Αθήνα, που είπε ότι με ποιο δικαίωμα χορηγήσαν άδεια έναν κύριο από τον Καναδά, που δεν ξέρανε τι δουλειά κάνει, πάρτε τηλέφωνο, να σας πάρουν σημειοφορείδες Χατζιωάννου, να σας πούν ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, μετά τα λόγια και το πάθος που έβγαλε αυτό το παιδί εκείνη, μάλιστα 2-3 μέρες αναφερόντας αυτό, έκλεισε το μαγαζί, παιδιά, σχόλασε. Ναι, ακούγαν το Μετρόπολης. Το γνωρίζετε αυτό? Τι, βέβαια. Αν δεν το ξέρετε, σας το λέω εγώ. Το χρονικό διάστημα που φώναζε για την παρανομία της ΕΕΑ, η οποία θέλει και αυτή μια επιτροπή διοντολογίας και ειδικής από τον Κοντονή, διαλύθηκε. Μάθετε το. Αυτό το παιδί αυτό το πράγμα έκανε. Σας κλείνω και σας χαιρετώ. Γεια. Ναι, είσαι καλά. Γεια σου, γλυκό αγόρι. Επόμενη γραμμή. Όσοι στο τηλέφωνο ακούνε. Ναι. Όχι, όσοι. Τρεις θα βγουν. Τι τρεις θα βγουν? Πάρτε λίγο. Άντε και να μην σου κοιόμαστε. Φάσκα να είμαστε μαγουλήθρα, ρε. Χοντροπαλά. Λέγε, φίλε. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ναι. Μ' ακούτε? Κάτσε, βρε, χοντρέ. Έλα, φίλε, ναι. Ναι, μ' ακούς? Ναι, πάρτε το γρήγορα όμως, ναι. Άκουσα μια αγγελία πριν για οδηγού στον Μπέρνιχαμ. Δεν ξέρω, πήρε ένα παιδί. Ναι. Με ενδιαφέρει να αφήσω ένα τηλέφωνο. Φιλέ, περιμένω, επειδή κι άλλος μπαίνει μέρος τώρα από το Manchester, περιμένω λεπτομέρειες και επειδή δεν συγχώρασε με, κράτα το εξής. Αυτά δεν αφήνεις τηλέφωνο. Εμείς τους ψάχνουμε, δεν μας ψάχνουν αυτοί. Έγινε αντιληπτός. Μάλιστα, μάλιστα. Όταν θα σας πω λεπτομέρειες, περιμένω λεπτομέρειες από κάποιους φίλους. Όταν θα μου πούν στο Μπέρμιγχαμ χρειάζονται αυτά, στο Μάντσεστερ αυτά, θα μου δώσουν στοιχεία, θα σας τα δώσω. Μην περιμένεις να σε ψάξουν κιόλας. Θα πάρεις, θα στείλεις βιογραφικό, ικανότητες, θα πάρω. Τα πάντα. Πού, σε κάποια διεύθυνση? Πάμε πάλι από την αρχή. Όταν μου στείλουν ενημέρωση για το που θέλουν οδηγούς, email... Περίπου, ξέρεις, στο περίπου. Ρε φίλε, είναι τόσο απλό αυτό που σου λέω. Όταν θα μου στείλουν διεύθυνση, τι θέλουν, πού το θέλουν, πώς το θέλουν και θα έχω ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση και στοιχεία για να επικοινωνήσεις, θα τα δώσω για να επικοινωνήσετε.
Μάλιστα. Ωραία, καλώς έγινε. Να είσαι καλά. Έγινε. Πάμε. Ναι. Πάμε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μαζί μιλάμε. Έλα, φίλε, ναι. Από τον εξωτικό Άγιο Θεράποντα παίρνω. Ναι. Θα μεταδοθεί το παιχνίδι τελικά του ΣΟΑΤ με τον Μπαζιάννα. Αλλά από το Νόβα 2. Πάλι πληροφορημένο ήσουν, ρε. Δεν υπήρχε, τώρα συμφωνήθηκε. Α, τώρα συμφωνήθηκε. Ακριβώς. Τίποτα, ναι, ναι. Σας ακούμε, κύριε σκηνοθέτα, σας ακούμε. Ναι, ναι, από τον εξωτικό Άγιο Θεράποντα παίρνω. Στις 19 βρίσκεται. Κύριε Θόδωρε, τι κάνετε. Στις 19 βρίσκεται. Κοίταξε, να σου πω γιατί δεν θα φύγει ο Στραματσιόνι. Γιατί. Ναι, καλά, άχρηστος είναι, αλλά τέλος πάντων. Επειδή και οι άλλες ομάδες έχουν τόσο άχρηστους προπονητές, άχρηστους όλοι έχουν. Βάλε δηλαδή και τον Ίβιτς μέσα. Γιατί δεν τον βάζω, τι σιγά. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, ναι. Αλλά εμείς έχουμε καλύτερους παίκτες. Ναι. Αρκεί να γίνει αυτή η μεταγραφή, επειδή παρακολούθησα χθες, κάθισα και βρήκα τρία παιχνίδια και τα παρακολούθησα, πρέπει οπωσδήποτε, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε να πάρουμε αυτόν τον Ρινάλντι. Ρινάλντι. Ναι. Γιατί? Παιδιά, είναι 1,80 στο στυλ του Βαζέχα, με απίστευτες κινήσεις. Δεν μπορούμε να πάρουμε, θα πάρουμε το 30-40%, αλλά θα δοθούν όλα τα λεφτά που μείνανε σε αυτόν. Είναι καταπληκτικός παίκτης, φωτοβολίδα άμα σας λέω. Είδα τρία παιχνίδια, όχι να καθίσω να δω στιγμιότυπα, ξέρεις, τα 20 λεπτά. Ηλικία? 22. 22. Φωτιά. Άμα σου λέω φωτιά, φωτιά, και κυρίως ο Κωστής θα με θυμηθεί τον τρόπο, θα δείτε τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει θέση στο γήπεδο. Ο άνθρωπος είναι αδιανόητα απίστευτος. Ναι, τώρα τι, οι υπόλοιποι άλλοι είναι τίποτα μπροστά σε αυτόν. Αλλά αρκεί να τον πάρουμε, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά. Πιστεύεις ότι, πιστεύεις ότι ο πρωταγωνιστής ο Παναθηναϊκός? Ναι, νομίζω ότι έχει το καλύτερο υλικό από όλους τους άλλους. Δεν έχει βέβαια σπουδαίο προπονητή, αλλά και οι άλλοι δεν έχουν. Με Δόνι το παίρνεις? Δεν με νοιάζει ποιο προπονητή θα έρθει. Δεν ήθελα να μιλήσω. Μιλάω τώρα. Έλα. Πες μου, αν στη θέση 6 σε πείθει, αν σε πείθουν κάτι από τα στόπερ και αν αισθάνεσαι εγγύηση με τον τερματοφύλακα. Ένα πρόβλημα έχω μόνο. Είπα 6 στόπερ και τερματοφύλακας. 6 με το Λεντέσμα γιατί, μια χαρά είναι. Δεν φτάνει μόνο αυτός. Εντάξει, τώρα, τι έχουν οι άλλες ομάδες μήπως, τι έχουν, τι καλύτερο έχουν τώρα, μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει. Κυρίως με απασχολεί ο Ιβάνοφ, ο οποίος είναι πιο αργός από μένα μετά από γεύμα μια τηγανιά και φτέρες. Και μετά από γεύμα! Ναι. Αν έχω φάει μια τηγανιά και φτέρες με σάλτσα μπόλικη έτσι, και τρέξουμε μαζί, εγώ θα τον περάσω. Τα κορίτσια σου τι κάνουν, Καλά είναι, καλά. Τους χαιρετισμούς εκπομπής να δώσεις τα κορίτσια σου. Ναι, ναι, όταν θα ξανάρθει η Μαρία εδώ, γιατί είχε κάτι εμφανίσεις και τώρα έχουμε κάτι τραγούδια που γράφουμε, θα έρθουμε. Άμα έρθετε, θα αναστατωθεί το σύμπαν. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Παρακαλώ. Τελευταίος για σήμερα. Ναι. Ναι. 68χρονος Ηρακλειδέας. Πόσος? Ο καλλιτέχνης. 68. Τι 68. Τι γίνεται? Τι είναι, ρε Ρόμπα, τι έγινε? Κόκκινε, γιατί ασχολείσαι με τον Παπαθανασάκη και δεν λες για το βόλεϊ και για το μπάσκετ που γίνονται πολύ καλά? Πήρε τον Καγκαλούδη, 47 χρονών. Κάνε μου παράπονο. Παράπονο, ναι. Πήρε τον Καγκαλούδη, 40 χρονών. Το βόλι, ρε, σήμερα ανακοινώσαμε. Κάνε μου παράπονο. Βρε καλέ μου άνθρωπο. Κάνε μου παράπονο. Σταύρωσε με. Στα κάνω. Κάνε. Ρώσο διεθνή πήραμε σήμερα στο βόλι. Ναι. 2-10. Mm-hmm. Και πάμε για μεγάλους στόχους φέτος. Στο μπάσκετ πάλι πήραμε Καγκαλούδη, πήραμε τότε. Πήρατε παίκτη στο βόλι 2 μέτρα και 10 εκατοστά. Στο βόλι, ρε, εσύ, κόκκινη. Τον βλέπω να πεθαίνει από ασυτεία από την πείνα στον Ηρακλή. Τι? Τον βλέπω να πεθαίνει από ασυτεία. Ποιος θα τον πληρώσει, ρε? Στο βόλε υπάρχουν λεφτά. Α, υπάρχουν. Υπάρχουν άνθρωποι που νοιάζονται για το τμήμα. Τον Καγκαλούδη, τον αιματοκρίτη του, πώς θα φτάσει? Θα φτάσει 30 ο αιματοκρίτης του Καγκαλούδη. Γιατί δεν τα πληρώσει, είναι το ρεύμα, ρε. Τι για μπάσκετ τώρα? Τι μπάσκετ και βόλε, ρε? Δεν ασχολείσαι, ρε, για μπάσκετ. Ρε, απένταρη. Ρε. Ξέρεις που έπαιζε? Δοσάκιδες, δοσατζίδες, ρε. Φράγκο δεν έχετε, ρε. Παίρνετε και παίκτες. Και κόκκινε. Τα Γιάννα θα δείξει το Nova Sport 2. Γιατί φωνάζεις και οδύρεσαι? Εγώ φώνασα στις 2. Αυτό αποφασίστηκε στις 3 και 20. Ναι, δεν το έπαιζε όμως. Πέστονται. Γιατί τι αλλάζει? Θα το δείξει η κρατική τηλεόραση? Όχι, το Nova Sport 2. Έλεγε γιατί να μην το δείξει πουθενά και τίποτα. Γιατί άδικο είχα? Είχες ένα άδικο. Είχα άδικο γιατί? Ένα μικρό. Γιατί? Γιατί είπες δεν θα το δείξει πουθενά. Ρε φίλε, τώρα το αποφάσισα να σου λέω. Όταν φώναζα, υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη? Έχει 20 λεπτά που το... Ρε, όταν φώναζα 2 και 10, είχε τηλεοπτική κάλυψη, ναι ή όχι? Όχι, ρε, δεν είχε. Τότε ποιο είναι το λάθος? Και το 2 και 10 τι θα το κάνω?
Α, το βάλω στην μπάλα, το κόψω τρία κομμάτια. Να έχω τρεις ποδοσφαιριστές παραπάνω. Για ποιον λες τώρα? Για αυτόν που πήρε το 2 και 10. Ναι, τι, για το βόλεϊ, ρε. Για το βόλεϊ, στο ποδόσφαιρο ρε, θα υπάρχει ομάδα. Έτσι πως είναι τα πράγματα, άμα δεν φύγει ο Παπαθανασάκης. Θα υπάρχει ρε η ομάδα, πες μου. Άμα δεν φύγει ο Παπαθανασάκης. Δεν φεύγει ο Καναδός. Πώς θα φύγει? Άμα δεν φύγει, δύσκολα τα πράγματα. Α, δύσκολα τα πράγματα. Και μου λες για το βόλεϊ. Φυσικά σου πω για το βόλεϊ. Το βόλεϊ τι είναι, δεν είναι Ηρακλής? Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, ρε? Ρε τι Ηρακλής, είσαι μόνο στο ποδόσφαιρο. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Για ποδόσφαιρο. Άκουσα να, να μιλάμε για βόλεϊ. Δεν έχεις μιλήσει ποτέ στην εκπομπή σου για βόλεϊ? Όταν πήρε ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα, γιατί μιλούσατε τότε? Θα αστειεύεσαι τώρα, καλλιτέχνη. Θα αστειεύεσαι. Αν έχουμε μιλήσει και για βόλεϊ και για ό,τι θες. Λοιπόν, πάνε στην ευχή του Θεού. Ιωάννης Αλμπάνης, Νικόλος Παπαδόπουλος, Κλεάνθης Χριστοδουλίδης, Αβραμίδης Θωμάς. Οι τέσσερις που θα δείτε τον ΠΑΟΚ με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Ιωάννης Αλμπάνης, Νικόλας Παπαδόπουλος, Κλεάνθης Χριστοδουλίδης, Αβραμίδης Θωμάς. Έτοιμοι με τη Μαρίνα Μπίκου για τίτλους ειδήσεων τώρα. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με τον Δημήτρη Κανελάκη, την Τάνια Δήμου και τον Κυριάκο Κίρτσο. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Παίξτε ένα τον Μπαζιάννα. Γκολ, γκολ, ό,τι θέλετε. Πρώτα Θεός με τον Κωστή τα λέτε το βράδυ όλοι μαζί. Αύριο να είστε καλά. 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 Αύριο να